Ωραία. Λοιπόν, τον ομιλητή δεν θα σας παρουσιάσω σήμερα, το ξέρετε, αλλά δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για τον ομιλητή. Αυτός είναι ο παλαιός συζητητής. Ευτυχώς μου θύμισε να κλείσω πολύ τηλέφωνο μου. Λοιπόν, το σημερινό θέμα είναι η δημιουργία των στοιχείων στο σύμπαν, όπως βλέπετε. Και λίγο πολύ το θέμα αυτό άπτεται του από τι είμαστε φτιαγμένοι. Αυτό λοιπόν από το οποίο είμαστε φτιαγμένοι, μην φαντάζεστε ότι προϋπήρχε πάντα στη γη, κάποια στιγμή δεν ήταν εδώ πέρα. Κάποια στιγμή ήταν μέσα στο εσωτερικό ενός άστρου, το οποίο μεγάλωσε, έκανε πυρηνικές αντιδράσεις, δημιούργησε τα στοιχεία τα οποία αποτελούμαστε και κάποια στιγμή εξεράγει, διέσπηρε μέσα στο μεσοαστρικό χώρο όλα αυτά τα στοιχεία. Ξέρετε ότι είμαστε οξυγόνο, είμαστε υδρογόνο, νερό δηλαδή, έχουμε άνθρακα πολύ στο σώμα μας, έχουμε άζωτο, έχουμε ίχνοστοιχεία, σίδηρο, καλκό, πάρα πολλά πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργήθηκαν κάποια στιγμή στο εσωτερικό κάποιου άστρου που εξεράγει, διέσπηρε τα στοιχεία αυτά στο μεσοαστρικό χώρο και έγιναν έτσι μαγιά αυτά για δημιουργία νέων άστρων, καλλιόρων όπως ο ήλιος μας, αλλά και πλανητών, δηλαδή όπως η γη μας. Και πάνω σε αυτή κάποια στιγμή εμφανίστηκε κάποια μορφή ζωής που εξελίχθηκε σιγά σιγά σε αυτό που είμαστε τώρα. Όλη αυτή τη σειρά των πραγμάτων θα την πιάσουμε τώρα και θα την κουβεντιάσουμε και να την καταλάβουμε με τη σειρά. Πάμε λοιπόν. Τούτη εδώ πέρα εικόνα είναι μια εικόνα που έχετε ξαναδεί. Είναι λίγο πολύ η ιστορία της εξέλιξης του σύμπαντος από το Big Bang σύμφωνα με την κρατούσα θεωρία μέχρι σήμερα. Ας μην λένε ότι είναι αυτό λες και είναι κάποιο δόγμα, ας πούμε, ή κάποιο θρησκευτικό βιβλίο, έτσι γεννήθηκε ο κόσμος. Μην σας φαίνεται παράξενη κουβέντα που λέω. Για κανένα δύο εκατομμυριακές ο κόσμος πίστευε ότι ο κόσμος γεννήθηκε, ο κόσμος ενώ οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο κόσμος γεννήθηκε το 4004 π.Χ. μια μέρα Σάββατο 6 το απόγευμα. Σας φαίνεται αστείο, αλλά έτσι το είχε υπολογίσει ο επίσκοπος του Άσερ γύρω στα 1600 κάπου τότε στην Αγγλία και έγινε για κάποιο λόγο δεκτό, ας πούμε, και ήταν η κρατούσα άποψη για πάρα πολλά χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχω λόγο που το αναφέρω αυτό. Άρα αυτό είναι η κρατούσα θεωρία σήμερα, αλλά μην φαντάζεστε ότι είναι απολύτως ατράνταχτη, να το πω έτσι. Το σήμα λοιπόν γεννήθηκε κάποια στιγμή, πέρασε από μια φάση επιταχυνόμενης διαστολής, ας το πω κιόλας αυτό επί τη ευκαιρία, που ο πρώτος που δημοσίευσε κάτι σχετικό πάνω σε αυτό ήταν ο Δήμος ο Καζάνας, δικός μας φοιτητής εδώ στο, πιο μεγάλος από μένα, εδώ στο Πανεπιστήμιο, από το 5ο Λύκειο εδώ, το 5ο Γυμνάσιο, το δεν είναι Λύκειο, ο οποίος είναι τώρα στη NASA εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σήμερα μετά από μένα τώρα κάτι σε 8-8.30 ώρα δίνει μια ομιλία στην αίθουσα του Ετών. Οπότε μόλις τελειώσω από εδώ, όσοι βιάζεστε πάτε και να προλάβετε και το Δήμο τον Καζάνα. Αυτός δημοσίευσε πρώτος λοιπόν αυτό το μοντέλο που βλέπετε εκεί πέρα που ξαφνικά ανοίγει και σαν ποτήρι αυτή η περίοδος λέγεται πληθωρισμός. Δεν έχει πάρει μεγάλη δόξα ο ίδιος γιατί το όνομα inflation, πληθωρισμός, το έδωσε ένας άλλος επιστήμονας καμιά 6 μήνες μετά που δημοσίευσε μετά από αυτόν και πήρε εκείνος, είναι πιο πολύ γνωστός στον κόσμο από εκείνος. Αλλά ο πρώτος που δημοσίευσε ουσιαστικά πάνω σε αυτή τη θεωρία ήταν ο Δήμος ο Καζάνας. Είναι η θεωρία αυτή του πληθωρισμού που ερμηνεύει διάφορα ερωτήματα βασικά του σύμπαντος, όπως ας πούμε γιατί το σύμπαν είναι ισότροπο, γιατί βλέπουμε προς τα δω γαλαξίες και όσους βλέπουμε προς τα δω βλέπουμε και κατά εκεί, βλέπουμε και κατά εκεί, για ποιο λόγο ισχύει αυτό το πράγμα, είναι παράξενο αυτό το πράγμα. Και ο λόγος που είναι παράξενο είναι ότι επειδή βλέπουμε πολύ μακριά πλέον, τώρα παίρνουμε πληροφορία πολύ μακρινά μέρη, λέμε με αυτά τα μέρη απέχουν τόσο πολύ που δεν γίνεται να έχουν επικοινωνήσει. Τι συμβαίνει, ρε παιδιά? Εντάξει, δεν πειράζει, το καλό το παλικάρι. Έτσι λοιπόν η ερμηνεία τέτοιων δύσκολων πραγματικά ερωτημάτων δόθηκε από αυτή την θεωρία. Μη φαντάζεστε ότι είναι μια θεωρία θεμελιωμένη σε πειράματα που μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα στη γη, ασφαλώς, έτσι.
αλλά είναι μια θεωρία που προσπαθεί να ερμηνεύσει την πραγματικότητα που δεν ερμηνεύεται με άλλους όρους. Δεν σας μπερδεύω όμως, προχωρώ στα παρακάτω και έρχομαι στα βασικά. Ας καταλάβουμε τώρα πρώτα απ' όλα αυτό που είπα πριν, από τι αποτελούμαστε. Κοιτάξτε γύρω σας. Τι έχετε γύρω σας. Έχετε τους συνανθρώπους. Έτσι, έχετε τους τοίχους, αυτά που είναι κρεμασμένα εκεί στα παράθυρα, τις λάμπες από πάνω, ό,τι θέλετε. Ένα σωρό ένα σωρό διαφορετικά πράγματα. Από τι αποτελούνται όλα αυτά, αυτή η πολυμορφία, σε τι οφείλεται, ποια είναι τα τουβλάκια, αν θέλετε, που χτίζουν αυτή την ύλη. Αν λοιπόν κόψετε κομματάκια, την καρέκλα, το πλαστικό, το ξύλο, τα σίδερα, ό,τι θέλετε, θα φτάσετε σε πολύ πολύ μικρά κομματάκια που θα τα πείτε κάποια στιγμή ότι είναι τα στοιχειώδη κομμάτια αυτού από το οποίο αποτελείται αυτό το οποίο κόβεται, το ξύλο, ας πούμε, αποτελείται από μικρά κομματάκια ξύλου. Θα φτάσετε κάποια στιγμή στα μόρια, τα έχετε όλοι ακουστά, πιστεύω, έτσι. Τα μόρια είναι ενώσεις διαφόρων ατόμων, όπως ξέρετε. Καλή ώρα, ποιο παράδειγμα σας φέρω που σίγουρα το ξέρετε, το αλάτι. Το χλωριούχο νάτριο, ας πούμε. Το χλωριούχο νάτριο αποτελείται από νάτριο, άμα το πάρετε σκέτο είναι δηλητήριο, θα σας πειράξει. Και από το χλώριο, αν το πάρετε σκέτο είναι και αυτό δηλητήριο. Αν τα πάρετε μαζί και κάνουν χλωριούχο νάτριο, είναι το αλατάκι που βάζουμε στο φαγητό. Σύμφωνοι, αλλάζουν οι ιδιότητες της ύλης, δηλαδή σε αυτό το επίπεδο. Άρα λοιπόν κάτω από τα μόρια, αν ψάξουμε πιο βαθιά κάτω από τα μόρια, θα βρούμε τα άτομα. Ωραία λοιπόν, πόσα είναι αυτά τα άτομα στη φύση. Εν γέννη μπορούμε να πούμε ότι είναι 92. Έχει και λίγα περισσότερα, δηλαδή είναι από το υδρογόνο στο ουράνιο. Και το πιο άτομο είναι πιο καθορίζεται από ένα πράγμα. Ποιο είναι αυτό το πράγμα? Πόσα ηλεκτρόνια κυκλοφοράνε γύρω-γύρω από αυτό το άτομο. Αλλά για να το πω αυτό, πρέπει να πάω ένα σκαλί πιο βαθιά τώρα. Και να θυμηθούμε από τι αποτελούνται τα άτομα. Όλοι πιστεύω, έχετε ακουστά, γιατί εδώ πέρα δεν είστε τυχαίοι μαθητές, ότι τα άτομα αποτελούνται από πυρήνες και ηλεκτρόνια. Αυτό το γνωρίζουμε. Και ξέρουμε ότι η δομή θυμίζει λιγάκι αυτό το οποίο έχουμε σαν εικόνα στο νου μας για το πλανητικό σύστημα. Δηλαδή, ο πυρήνας είναι όπως είναι ο ήλιος στο κέντρο, κάτι μεγάλο και βαρύ, και τα ηλεκτρόνια είναι όπως οι πλανήτες που γυρίζουν γύρω-γύρω. Αν θέλετε να το πούμε και με λίγο πιο ακριβή νούμερα, για να σας δώσω να καταλάβετε. Φανταστείτε ότι εγώ που έχω διάσταση περίπου ένα μέτρο, ας πούμε, μην κοιτάτε που είναι 2 επί κάτι ή 1,80 επί κάτι, τέλος πάντων, ας πούμε ότι έχω διάσταση ένα μέτρο περίπου, έτσι. Πού φαντάζεστε ότι θα γυρνούσαν, γυρνάνε τα ηλεκτρόνια? Πόσο κοντά σε μένα, στον πυρήνα που είναι ένα μέτρο, θα υποθέσουμε ότι είναι μήνυμα ένα μέτρο, πού γυρνάνε τα ηλεκτρόνια? Γυρνάνε, ας πούμε, στην πόρτα, γυρνάνε στο σαχαροπλαστείο κάτω, γυρνάνε στην άλλη άκρη της υποδρομίου, πού γυρνάνε τα ηλεκτρόνια? Σταματάω για να ακούσω απόψεις. Στην Τούμπα είπε κάποιος. Πονηρός. Πονηρός. Λόγω κυπέλλου το είπε. Λόγω κυπέλλου το είπε, είναι σίγουρο. Έκανε λάθος όμως. Ξέρετε που γυρνάνε? Κάπου στα Μουδανιά. Φαντάζεστε πόσο κενός είναι ο ατομικός χώρος? Φαντάζεστε πόσο πιο πυκνός είναι ο πυρήνας από το άτομο? Εάν το άτομο έχει διαστάσεις 100.000, ο πυρήνας έχει διαστάσεις 1. Για να σας δώσω να καταλάβετε. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πραγματικά διαφέρει η κλίμακα από την ατομική στην πυρηνική κλίμακα. Λοιπόν, εδώ κοιτώντας, τώρα εδώ έχουμε τα μόρια, είπαμε που αποτελούνται από πολλά άτομα. Εδώ έχουμε ένα άτομο, ένα κυκλάκι από αυτά. Αναπτύσσεται σε όλο αυτό το πράγμα που βλέπετε, στον πυρήνα και στα ηλεκτρόνια. Είπαμε τώρα για τη σχέση αναλογίας, έτσι. Ανάμεσα στον πυρήνα και στα ηλεκτρόνια, στο άτομο δηλαδή. Αν πάμε τώρα μέσα στον πυρήνα, δέστε ότι παίρνω αυτό το κομμάτι του πυρήνα και τον αναπτύσσω. Και βλέπω ότι και αυτός ο πυρήνας έχει εσωτερική δομή. Και αυτή η εσωτερική δομή δεν είναι από μπλε και κόκκινα κυκλάκια ή σφαιρίδια όπως τα βλέπετε εδώ. Αυτά αναπαριστούν πρωτόνια και νετρόνια. Και αν πάρετε και τα πρωτόνια και νετρόνια και πάτε ακόμα πιο βαθιά εδώ πέρα μέσα, θα δείτε ότι κάθε πρωτόνιο ή κάθε νετρόνιο, που παίρνω ένα πρωτόνιο εδώ πέρα αυτό κόκκινο, και βλέπω ότι έχει μέσα τρία άλλα μπαλάκια που λέγονται UUD. Αυτά λέγονται quarks. Και έχουν αυτές τις παράξενες ονομασίες. Το U σημαίνει up και το άλλο down. Έχουν παράξενες ονομασίες αυτά. Ενώ το νετρόνιο είναι UDD. Τι καταλαβαίνουμε από όλα αυτά δηλαδή? Ότι φτάσαμε από τα μόρια, τα άτομα, τους πυρήνες, φτάσαμε στα quarks. Και είμαι σίγουρος ότι ανάμεσά σας υπάρχουν περίεργοι που αν σταματούσαν εδώ πέρα θα με ρωτούσαν και τα quarks τι έχουν πάρει μέσα. Σύμφωνοι. Η απάντηση είναι: δεν ξέρω. Πειραματικά μέχρι σήμερα έχουμε φτάσει στο επίπεδο του quarks.
ξέρετε σε τι αποστάσεις βρίσκονται αυτά εδώ πέρα τα κουέντ, δηλαδή ποια είναι η κλίμακα αποστάσεων. Το άτομο, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι σε μια κλίμακα αποστάσεων, περίπου να σας πω, πάρτε ένα μέτρο, χωρίστε το σε ένα δισεκατομμύριο κομμάτια, αυτό το μέτρο, έτσι, κάπου τόσο, κάποια δέκατα του δισεκατομμυριοστού περίπου, έτσι, κάποια δέκατα του δισεκατομμυριοστού είναι οι διαστάσεις του ατόμου, ας πούμε ένα δισεκατομμυριοστό σχεδόν, ή κάποια δέκατα του δισεκατομμυριοστού του μέτρου. Αυτές είναι οι διαστάσεις του ατόμου. Εάν θέλετε να πάτε στον πυρήνα, ο πυρήνας έχει πλέον διαστάσεις που είναι 100.000 φορές μικρότερες από το άτομο. Φαντάστε πόσο μιλάμε, περίπου για το εκατομμυριοστό του δισεκατομμυριοστού. Τρομερά μικρές διαστάσεις. Όχι, δεν μας πειράζει αυτό, κάτι στα γεγονότα. Όχι, δεν μας πειράζει, θα κλείσουμε, θα ξέχασα. Και τώρα, αν πάω παραμέσα στο επίπεδο του Quarks, που είναι και το όριο, το πειραματικό μέσα το οποίο μπορέσαμε να δούμε με την έννοια του να πάρουμε πληροφορία μέχρι σήμερα, μιλάμε για το δισεκατομμυριοστό του δισεκατομμυριοστού. Πάρτε ένα μέτρο, χωρίστε το σε ένα δισεκατομμύριο κομματάκια, πάρτε αυτό το κομματάκι, το δισεκατομμυριοστό, και χωρίστε το και αυτό σε ένα δισεκατομμύριο κομματάκια. Καταλαβαίνετε ότι είναι... χάνεις το μυαλό σου, έτσι, δεν μπορείς να το φανταστείς ακόμα αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι περίπου οι διαστάσεις οι οποίες βλέπουμε σήμερα. Ή μάλλον όχι το βλέπουμε την έννοια του ματιού που κοιτάζει, με την έννοια του παίρνω πληροφορία και καταλαβαίνω τι γίνεται. Αυτό λοιπόν είναι περίπου ο κόσμος των Quarks. Μέχρι εκεί έχουν φτάσει σήμερα οι πειραματικές μας δυνατότητες. Θεωρητικά τι υπάρχει παραμέσα, έχουμε θεωρίες. Και η πιο γνωστή θεωρία είναι η θεωρία των χορδών. Η θεωρία των χορδών τώρα δεν ζει. Αυτό που σας είπα τώρα είναι στο επίπεδο του. Το διαστάσιο 10 στη μείον 18 λέγεται αυτό. Προσέξτε ότι το 18 είναι δύο φορές το 9. 9 μηδενικά είναι το δισεκατομμυριοστό που σας είπα. Δισεκατομμυριοστό, το δισεκατομμυριοστό είναι 18. Αν πάτε στο δισεκατομμυριοστό, το δισεκατομμυριοστό, το δισεκατομμυριοστό, θα πάτε στο 27. Και αν πάτε στο παρτάρι μια φορά, μια φορά δισεκατομμυριοστό, θα πάτε στο 10 στη μείον 36. Οι χορδές είναι μια φυσική που είναι στο επίπεδο του 10 στην μείον 35, λίγο μεγαλύτερο από το 10 στην μείον 36, δηλαδή ασύλληπτα μικρό. Δεν έχουμε με τίποτα τις πειραματικές δυνατότητες, ούτε καν την προοπτική να δούμε ποτέ σε τόσο μικρές διαστάσεις. Για λόγους που δεν είναι τις σήμερα να τα εξηγήσουμε. Κρατάμε αυτήν την εικόνα στο νου μας γιατί είναι βασική. Γιατί τι μας λέει ακόμα. Μας λέει ότι ξέρεις, μόρια, εγώ ξέρω ότι υπάρχουν εκατομμύρια, υπάρχουν πολλές χιλιάδες ανόργανες ενώσεις, ανόργανες είναι ενώσεις που δεν έχουν άνθρακα μέσα, ανθρακικές αλυσίδες, και υπάρχουν κανένα εκατομμύριο και περισσότερες οργανικές ενώσεις. Οργανικές ενώσεις είναι αυτές από τις οποίες αποτελείται η MVAE και εμείς, ας το πούμε έτσι. Αυτές έχουν μεγάλη πολυπλοκότητα. Επειδή ο άνθρακας φτιάχνει μοριακές αλυσίδες μεγάλες, μπορεί να φτιάξει με 4, με 5, με 6, με 7 άτομα, να κάνει σταυρούς, να κάνει κύκλους. Πολύ περίπλοκα πράγματα μπορεί να κάνει ο άνθρακας. Γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλο το πλήθος των οργανικών ενώσεων. Άρα λοιπόν σε επίπεδο μορίων βλέπετε ότι έχω ας πούμε τάξεις του εκατομμυρίου του βλάκια, ας το πω έτσι, μόρια, δυνατά μόρια που μπορούν να χτίσουν αυτόν τον κόσμο γύρω μου. Αν πάω σε επίπεδο ατόμων, πέφτω στα 92 διαφορετικά άτομα από το υδρογόνο στο ουράνιο. Όπου εδώ κάτι αλλάζει. Μίκραινο αριθμός των στοιχειωδών δομών. Συμφωνεί. Και αν πάω παραμέσα στα άτομα, θα δω ότι αυτά τα διαφορετικά 92 άτομα που σε τι διαφέρουν αυτά, το βασικό πρέπει να καταλάβετε. Το άτομο χαρακτηρίζεται ως ταυτότητα από το πόσα πρωτόνια έχει στον πυρήνα. Σας θυμίζω ότι τα πρωτόνια είναι τα φορτισμένα σωματίδια στον πυρήνα, αυτά που έχουν θετικό φορτίο, τα νετρόνια μου δέτα. Τα πρωτόνια λοιπόν έχουν το θετικό φορτίο και όσα πρωτόνια έχει ένα άτομο, τόσα ηλεκτρόνια έχει. Θετικά, αρνητικά είναι ίσα, το άτομο είναι ουδέτερο. Καταλαβαίνω. Τέλει. Το υδρογόνο έχει ένα πρωτόνιο. Το ήλιο έχει δύο. Το. Ποιο είναι έρχεται μετά? Λίθιο. Μπράβο, πολύ καλό. Το λίθιο έχει τρία. Το βιρίδιο έχει τέσσερα. Το βόρειο έχει πέντε. Ο άνθρακας έχει έξι. Το άσδο έχει. Δεν σας κάνω εντύπωση, τώρα μπορώ να συνεχίσω για αρκετά και να σας λέω συνέχεια, αλλά θα σας ομολογήσω πώς το ξέρω. Είχαμε ένα χημικό όταν ήμουν μικρό, όταν πήγαινα στο γυμνάσιο και εγώ, έτσι και μας είπε υδρογόνο και ήλιο τα δύο πρώτα. Μετά είναι η Λι Μπεμπέ, μία αρτίστα. Αυτό είναι λίθιον βιρίλιον βόρειον, με τη σειρά. Μετά είναι ο Κνόφ, ένας βούλγαρος.
άνθρακας, άζωτο, οξυγόνο, φθόριο και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν μας έμαθε με τη σειρά, θα έλεγα, τα στοιχεία και έτσι πολύ εύκολα μπορώ να πω αρκετά στοιχεία, να προβοδίσω αρκετά τον περιοδικό πίνακα. Τα θυμάμαι με τέτοιου είδους ακρονίμια, ας το πω, και γι' αυτό τα ξέρω και μπορώ να τα λέω. Ομολογώ δηλαδή, έτσι. Έτσι λοιπόν ο Σίδηρος, που είναι πολύ γνωστός βεβαίως, έχει 26 πρωτόνια και σας λέω, επί τη ευκαιρία θα την πείτε τον ξανασυναντήσουν ότι είναι η πιο σταθερή πυρηνική δομή στο σύμπαν ο Σίδηρος. Από το Σίδηρο και μετά αρχίζει, ναι, δηλαδή μέχρι το Σίδηρο η σταθερότητα αυξάνεται, θα το ξανακουβεντιάσουμε αυτό, και μετά η σταθερότητα των πυρηνικών δομών αρχίζει να μειώνεται μέχρι το ουράνιο που έχει 92 πρωτόνια. Άρα καταλάβουμε ότι εδώ πέρα έχω 92 διαφορετικές δομές. Το καταλάβουμε καλά αυτό, ελπίζω. Και πάω παραμέσα εδώ για να δω τι έχω παραμέσα και βλέπω ότι δεν έχω παρά μόνο πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια. Δηλαδή, όλα αυτά τα άτομα δεν αποτελούνται από τίποτα άλλο παρά μόνο από τρία τουβλάκια. Πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια. Αυτά είναι όλα. Όλος ο κόσμος γύρω μας, δηλαδή, όλη αυτή η τρομακτική πολυπλοκότητα αποτελείται από μόνο τρία Lego. Τρία είδη Lego. Είναι φοβερό, και πάρα πολύ παράξενο. Αλλά το καταλαβαίνει κανείς αν σκεφτεί ότι ξέρεις με αυτά τα τρία τουβλάκια δεν χτίζω όλο τον κόσμο έτσι κατευθείαν. Χτίζω δομές σε διάφορα επίπεδα. Με τα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια χτίζω 92 άτομα. Με τα 92 άτομα χτίζω 1 εκατομμύριο μόρια. Με τα 1 εκατομμύριο μόρια μετά χτίζω όλη αυτή την πολυπλοκότητα που βλέπω γύρω μου. Που περιλαμβάνει εμάς, εσάς, εμένα, τους τείχους, τα σίδερα, τα ξύλα, ό,τι θέλετε, τη μεσοαστρική ύλη, το φεγγάρι, τους άλλους πλανήτες, τα άλλα άστρα, τους γαλαξίες, ό,τι θέλετε. Όλα αυτά είναι από αυτά τα τρία τουβλάκια κατά βάση. Έτσι. Και καταλαβαίνουμε τώρα πώς με το διαφορετικό επίπεδο δομών, και αυτό το καταλάβουμε, γιατί δομείται η ύλη, τυχαίο είναι, γιατί έχει αυτή την τάση να φτιάχνει πιο περίπλοκες δομές. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αυτό το καταλάβουμε στη συνέχεια του κουβεντιάσου. Είναι πολύ ουσιαστικό. Ναι, εδώ πέρα λίγο πολύ γράφω αυτά που πρόλαβα να σας πω, όπως βλέπετε, έτσι. Και τίθεται εδώ αυτό το ερώτημα. Γιατί η φύση δομεί δέσμιες καταστάσεις, δομές, αυτό το πράγμα. Να σας πω πολύ απλά, ας αρχίσω από το επίπεδο του ατόμου. Το υδρογόνο, ας το πούμε, έτσι. Το υδρογόνο έχει ένα πρωτόνι και ένα ηλεκτρόνιο. Γιατί είναι αυτό μια δέσμια κατάσταση. Γιατί δεν προτιμάει η φύση να έχει ξέμπαρκο ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο. Η απάντηση είναι ότι αν έχει ξέμπαρκα, ενεργειακά βρίσκονται σε ένα επίπεδο. Αυτά. Αθροίζει τη μάζα του πρωτονίου, τη μάζα του ηλεκτρονίου και δες τόση ενέργεια του συστήματος. Όταν τα κάνει υδρογόνο, πέφτουν πιο χαμηλά. Υπάρχει μια ενέργεια σύνδεσης μεταξύ τους που τη συνολική ενέργεια του συστήματος την κατεβάζει πιο χαμηλά. Όπως το νερό στο βαρετικό πεδίο πέφτει από τα ψηλά στα χαμηλά, και αυτό θέλει να κάνει. Αν το δώσει στον δρόμο, θα το κάνει. Έτσι δεν είναι. Αν ρίξει νερό, θα πέσει κάτω. Θα πέσει. Έτσι και η ύλη. Για λόγους τώρα όχι βαρυτικού φορτίου, όχι βαρύτητας, αλλά για λόγους ηλεκτρομαγνητισμού, απλά είναι διαφορετική δύναμη, αλλά το ίδιο πράγμα κάνει, η ίδια φυσική ακριβώς είναι. Λέει, ας ενωθώ, λέει το πρωτόνιο με το ηλεκτρόνιο, γιατί γίνομαι πιο ευστατής κατάσταση. Η συνολική μου ενέργεια τώρα είναι το άθροισμα των μαζών που είχα και όταν ήμουν ελεύθερος, μείον 13,6 EV. Αυτό το EV το έχετε ξανακούσει, είναι αυτή η μονάδα του πυρηνικού και ατομικού κόσμου, έτσι. Είναι μια μονάδα, δεν έχει σημασία το μέλλον. Είσαι πιο χαμηλός κατά 13,6 EV. Είσαι πιο ευσταθής. Αυτός είναι ο λόγος που φτιάχνονται οι δέσμιες καταστάσεις. Είναι πιο ευσταθείς δομές. Ενεργειακά είναι πιο χαμηλά. Όλες. Είτε μόρια της πίτη, είτε άτομα της πίτη, είτε πυρήνες της πίτη. Όλες υπακούν στην ίδια φυσική. Για τον ίδιο λόγο όλες δομούνται αυτές οι δομές. Επειδή είναι πιο ευσταθείς παρά να παραμείνουν χώρια τα συστατικά τους. Η απάντηση λοιπόν είναι απλή, όπως είπαμε, είναι ενεργειακά πιο ευσταθής. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Α, να, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Γιατί ο άνθρακας καίγεται προς παραγωγή διοξιδίου του άνθρακος. Η απάντηση είναι ότι ξέρεις το διοξίδιο του άνθρακος είναι πιο ευσταθής κατάσταση από το άνθρακας και οξυγόνο 2. Άρα η φύση λογικά πάει προς τα εκεί, αφόρμητα πάει προς τα εκεί η φύση. Όπως πέφτει το νερό, όπως αυτό το πράγμα να το ρίξω, δεν θα το ρίξω γιατί μου χρειάζεται, θα πέσει κάτω. Έτσι. Είναι πολύ απλό. Τώρα, αν κάποιος από εσάς είναι πολύ περίεργος, θα μου πει εκεί μπροστά σου ξύλα δεν έχεις. Πού είναι εγώ κάτι ξύλα πέρα. Εκεί δεν έχεις και οξυγόνο, θα μου πει. Ε, θα πω ναι, έχω και οξυγόνο. Γιατί δεν καίγεται. Γιατί η φύση δεν πάει αυθόρμητα να ενώσει τον άνθρακα με το οξυγόνο και να φτιάξει διοξείδιο του άνθρακος. Δεν καίγεται. Γιατί δεν καίγεται.
Γιατί φανταστείτε τώρα, βάλτε τη φαντασία σας, είναι, σας λέω το μεγάλο κόλπο τώρα του φυσικού. Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει. Φανταστείτε τώρα τον άνθρακα με τα 12 ηλεκτρόνια του, έτσι, να είναι γύρω-γύρω, ας πούμε, το άτομο του. Φανταστείτε και το άτομο του οξυγόνου, με τα 16, με τα 8 ηλεκτρόνια. Αυτά, το οξυγόνο κινείται εδώ πέρα, έρχεται κοντά στον άνθρακα, δεν έρχεται. Γιατί δεν έρχεται? Γιατί όταν πάνε να προσεγγίσουν, τι έρχεται κοντά πρώτο-πρώτο, τι πλησιάζουν? Το ηλεκτρονικό νεφος του ενός με το ηλεκτρονικό νεφος του άλλου, δεν έρχεται κοντά. Αυτά δεν είναι και τα δύο αρνητικά φορτισμένα. Όταν πάνε λοιπόν να έρθουν κοντά αυτά, θα αποθούνται. Αποθούνται και δεν μπορούν να ενωθούν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να περάσουν ένα βουναλάκι, υπάρχει ένα εμπόδιο στην υπόθεση. Υπάρχει τρόπος να το περάσουν, φυσικά. Ποιος είναι ο τρόπος? Ένας πυρομανής, αν έρθει και ανάψει ένα σπίρτο και το βάλει εδώ πέρα γιατί να καίει, τι σημαίνει? Όπως κινούνται εδώ πέρα, πρέπει να ξέρετε ότι τα άτομα όλα δομούνται. Η φύση δεν έχει ακινησία. Δεν υπάρχει ακινησία στη φύση. Εμείς μακροσκοπικά το βλέπουμε αυτό ακίνητο. Εδώ πέρα μέσα όμως τα άτομα του δομούνται όλα. Και δομούνται με τέτοιο πλάτος, με τόση ένταση, ας το πω, ανάλογα με τη θερμοκρασία του. Το ίδιο συμβαίνει και στον αέρα. Εδώ πέρα που βλέπουμε τώρα, δεν το βλέπουμε, το φανταζόμαστε με τη φαντασία μας. Το οξυγόνο και το άσβο του αέρα κινούνται. Έτσι. Όταν ανεβεί η θερμοκρασία, ξέρετε τι θα αλλάξει? Όταν θα αλλάξει ο αριθμός των οξυγόνων και των αζότων, ο αέρας είναι οξυγόνο και άσβο. 21% και 59%. Θα αρχίσουν να κινούνται έτσι. Πιο έντονα. Αν αυξηθεί πιο πολύ η θερμοκρασία, θα αρχίσουν να κινούνται έτσι. Καταλαβαίνετε τι αλλάζει? Κινητική ενέργεια αλλάζει αυτό το πράγμα. Κινούνται όλο και πιο έντονα. Όσο κινούνται όμως πιο έντονα, όταν βάλει το σπίρτο λέω από εδώ πέρα, τι μπορεί να συμβεί? Καθώς πάνε να προσεγγίσουν το οξυγόνο με τον άνθρακα, καθώς κινούνται τώρα πιο έντονα, με ορμή δηλαδή το ένα πάνω στο άλλο, ξεπερνάνε την άποση ανάμεσα στα αρνητικά φορτία των ηλεκτρονίων και έρχονται πολύ κοντά. Ενώ πριν όταν κινούντουσαν έτσι στο κρύο, και μόλις πήγαιναν κοντά, φεύγανε πάλι πίσω. Τώρα που κινούνται απότομα, όταν τύχει να πάνε το ένα πάνω στο άλλο, ξεπερνάνε την άποση αυτή, κουλόγω όπως τη λένε, την ηλεκτρονική άποση, και έρχονται πάρα πολύ κοντά. Και δένονται τα ηλεκτρόνια του ενός ατόμου με το ορνού και φτιάχνουν αυτό το δέσμιο σύστημα που σας είπα πριν. Γίνεται έτσι το άνθρακας οξυγόνο 2, το διοξείδιο του άνθρακος. Είναι μια πιο εύστατη κατάσταση και κερδίζει ενέργεια αυτό. Το οξυγόνο, το άνθρακας και οξυγόνο ενεργειακά ήταν εδώ, το διοξείδιο είναι μερικά ήδη πιο κάτω. Και αυτή σε μέρη. Και εδώ πέρα μπορείτε να καταλάβετε γιατί η φωτιά είναι αυτοσυντηρούμενη αντίδραση. Αυτή η διαφορά ενέργειας, έτσι, καταλήγει σε τι, πού πάει, χάνεται, όχι. Μεταφέρεται σαν κινητική ενέργεια στα δομικά στοιχεία του, στο διοξείδιο του άνθρακος αυτό. Εκεί που κινιόταν αυτό έτσι, αρχίζει να κινείται και αυτό έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Κοπανάει τους γείτονές του, τους δίνει ορμή, μεταφέρει θερμοκρασία, δηλαδή μεταφέρει θερμότητα, πιο σωστά ενέργεια, αυξάνει τη θερμοκρασία. Και μπορεί και το διπλανό να καεί, να ενωθεί ο άνθρακας με το οξυγόνο 2. Και το παραδιπλανό, και το παραδιπλανό, και το παραδιπλανό. Έτσι συντηρείται η φωτιά. Είναι ένα είδος δηλαδή μιας αλυσιδωτής αντίδρασης, όπως λέμε, η καύση τελικά. Έτσι, σε επίπεδο εξωτερικών ηλεκτρονίων. Βλέπετε τι απλή που είναι η φυσική. Τι ωραία που καταλαβαίνετε τώρα, τι θα πει φωτιά πρώτα απ' όλα. Γιατί καίγονται αυτά, τι καίγεται. Και μια που είπα τη φωτιά, να σας πω και όλο αυτό που βλέπετε στη φωτιά, ξέρετε τι είναι. Επειδή τα άτομα κινούνται πάρα πολύ έντονα και διεγείρονται ενεργειακά, στη συνέχεια αποδιεγείρονται. Και όταν αποδιεγείρονται, εκπέμπουν φως. Αυτό το φως που βλέπετε είναι από την αποδιέγερση των ατόμων που διεγείρονται λόγω της υψηλής θερμοκρασίας. Τι απλός που είναι ο κόσμος. Α, αυτό είναι κάτι άλλο όμως. Δεν θα μας νικήσει, μην ανησυχείτε. Εμείς θα κάνουμε την άλλη. Όσο και αν επιμένει, εμείς θα νικήσουμε. Λοιπόν, και αφού τα καταλάβουμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα, ας πιάσουμε πάλι το μυστικό του. Να, εδώ πέρα έχω παράδειγμα τη λίμνη Τιτικάκα, για να σας εξηγήσω γιατί. Ναι, μην είπα ότι ο κόσμος αφόρμητο όλα τα συστήματα πηγαίνουν προς την κατάσταση της χαμηλότερης ενέργειας, αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν καταστάσεις όπου το κόσμος στέλνεται ψηλά. Έτσι. Μια κατάσταση ενεργειακά στέλνεται ψηλά και δεν θέλει χαμηλά.
Να καλή ώρα η λίμνη, α πούμε, στα 4 χιλιόμετρα υψόμετρο, δεν αδειάζει όμω να τρέξει τη θάλασσα. Γιατί, γιατί έχει βουνά γύρω εκεί. Έχει να περάσει ένα φράγμα, όπω λένε δηλαδή. Έτσι. Το ίδιο όπω αυτό συμβαίνει για τη βαρύτητα, για την ώρα που θα κυλήσει κάτω, τα ίδια συμβαίνει για τον ηλεκτρομαγνητισμό. Όπω σα είπα πριν το παράδειγμα με το άνθρακα και το οξυγόνο 2. Είναι η ίδια φυσική εντελώς. Τώρα πρέπει να καταλάβουμε λιγάκι, εκτός από τις βαρυτικές και τις ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις που λίγο πολύ τις ξέρουμε, τις ηλεκτρισμός, μαγνητισμός, τα έχουμε ακούσει όλα. Βαρύτητα, μέσα στη βαρύτητα ζούμε όλοι μας, έτσι, και τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτά, πρέπει να τα νιώθουμε. Πυρηνικές δυνάμεις. Τι είναι αυτές οι πυρηνικές δυνάμεις και από πού καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν. Πολύ απλά. Θα μπορούσε, λογικό θα ήταν να σκεφτείτε ότι τα τόση ώρα σας λέω ότι τα άτομα έχουν μέσα πρωτόνια και νετρόνια. Τα νετρόνια είναι ουδέτερα. Τα πρωτόνια είναι φορτισμένα όλα. Σας είπα ότι ο άνθρακας έχει 6 πρωτόνια, ο σίδηρος έχει 26. 26 πρωτόνια είναι όλα θετικά φορτισμένα. Εγώ ξέρω τα μόνιμα αποθούνται. Γιατί δεν σπάει ο πυρήνας. Γιατί δεν σπάει. Γιατί ο άνθρακας, ο πυρήνας του άνθρακα δεν σπάει. Έχει 6 πρωτόνια μέσα. Τι θα σκεφτεί ο ποιητής. Θα σκεφτεί ότι ξέρεις, αυτά τα πρωτόνια σίγουρα αποθούνται μεταξύ τους. Για να μην σπάει ο πυρήνας, θα πρέπει να υπάρχει και κάτι άλλο που να ασκεί ελκτική αλληλεπίδραση και προφανώς θα πρέπει να είναι και πιο ισχυρή από την ηλεκτρομαγνητική άποση, έτσι δεν είναι. Αν αποθεί σε με δύναμη 5, δεν πρέπει να έρκεσαι με δύναμη 10 για να μείνει τελικά ενωμένος. Παραπάνω από 5 για να μείνει τελικά ενωμένος. Κοινή λογική δεν είναι. Λέω συχνά στους διδές μου ότι η φυσική είναι κοινή λογική. Να με κάτι τέτοια παραδείγματα. Και ισχύει όπως λέω. Πρέπει να υπάρχει κάποια δύναμη που να είναι ελεκτική. Αυτή η δύναμη λοιπόν λέγεται πυρηνική και για να δω αν έχεις διαφάνειες για να σας το εξηγήσω, λεπτομερός. Θα πω στον κόπο ή μάλλον... Αυτό είναι λίγο μεγάλη ιστορία. Θα πω δύο πράγματα επί τροχάδι μόνο για να μπορέσετε να το πιάσετε νομίζω. Βλέπετε αυτά τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Είναι UUD, τα βλέπετε. Αυτό είναι ένα πυρήνα ηλίου, εντάξει. Μέσα σε αυτά, το καθένα από αυτά έχει μέσα quarks. Η δύναμη η οποία υπάρχει στην πραγματικότητα, ας το πω, η βασική δύναμη, είναι η δύναμη μεταξύ των quarks και λέγεται ισχυρή αλληλεπίδραση. Αυτή είναι πάρα πολύ ισχυρή. Και είναι τόσο ισχυρή και έχει τέτοιες ιδιότητες που δεν μπορεί να έχει quarks ελεύθερα. Αυτή η δύναμη λέει δεν πέφτει με την απόσταση όπως οι άλλες, είναι παράξενη δύναμη και έχει ιδιαίτερες ιδιότητες. Το κλου της ιστορίας είναι ότι υποχρεωτικά τα quarks θα βρίσκονται ενωμένα μεταξύ τους για να φτιάξουν ουδέτερο σύστημα. Τα άτομα δεν είπαμε ότι είναι ουδέτερα επειδή έχουν πρωτόνια και όσα πρωτόνια τόσα ηλεκτρόνια. Ως προς το ηλεκτρομαγνητικό φορτίο, δηλαδή θετικό, αρνητικό, είναι ουδέτερο. Το καταλάβαμε. Τα ισχυρά φορτία δεν είναι δύο ειδών θετικό αρνητικό, είναι τριών ειδών. Και αν τα βάλεις μαζί τα τρία, τότε κάνουν ουδέτερο. Είναι αυτή η παραξενιά, ας πούμε. Σύμφωνοι. Και μάλιστα να σας πω ότι αυτή τη φυσική τη λέμε, όπως λέμε, ηλεκτροδυναμική. Τη φυσική του ηλεκτρομαγνητισμού, εδώ αυτή τη λέμε χρωμοδυναμική. Δεν είναι από κάποιο καπρίτσιο, είναι επειδή συμβαίνει κατά αναλογία όταν ανακατεύεις τρία χρώματα, μπλε, κόκκινο και πράσινο, δεν βγαίνει άσπρο. Κάντε, σας έτυχε ποτέ να δείτε τέτοιο πλήρωμα κανένα δίσκο που γυρίζει, που το βλέπεις άσπρο, ενώ είναι μπλε, κόκκινος και πράσινος, το βλέπεις να γυρίζει γρήγορα και γίνεται άσπρο. Με αυτή την αναλογία, αυτά τα τρία διαφορετικά φορτία, αν τα βάλεις μαζί, κάνουν ουδέτερο. Όπως το θετικό αρνητικό κάνει ουδέτερο στο άτομο, μέσα στο πρωτόνιο και στο νετρόνιο, τα τρία μαζί φορτία κάνουν ουδέτερο. Σας έπεισα τώρα ότι η ισχυρή δύναμη φτιάχνει μόνο ουδέτερες δομές. Και επειδή εσείς είστε κακοί, θα με ρωτήσετε, φίλε, αφού είναι ουδέτερες αυτές οι δομές, μας έπεισες ότι ως προς την ισχυρή αλληλεπίδραση αυτή η δομή είναι ουδέτερη. Τότε πώς έρχεται αυτό το πρωτόνιο με τα γειτονικά και έχει πιο ισχυρή μάλιστα έλξη από την ηλεκτρομαγνητική άποψη. Αντιφάσκεις, θα με κατηγορήσετε, δεν αντιφάσκω. Επάντησε ότι δεν αντιφάσκω και θα σας εξηγήσω τώρα γιατί υπάρχουν δυνάμεις ανάμεσα σε ουδέτερα σωματίδια. Εντελώς μορφό, ε. Ανάμεσα σε ουδέτερα και να υπάρχουν δυνάμεις, αφού είναι ουδέτερα. Πώς μπορούν να λειτουργούν τα ουδέτερα. Να πώς μπορούν να λειτουργούν τα ουδέτερα.
Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε είναι ένα μόριο νερού, το βλέπετε. Οξυγόνο, μεγάλο άτομο, κνόφ είπαμε, 8 πρωτόνια. Υδρογόνο, 1 πρωτόνιο. Υδρογόνο, 2 οξυγόνο. Το ξέρετε όλοι, σας είμαι σίγουρος. Εντάξει. Γιατί είναι αυτή η δέσμια, η κατάσταση δέσμια? Γιατί αυτός εδώ πέρα έχει ένα ηλεκτρόνιο, αυτός έχει 6 στην εξωστή βάρο του. Θέλει να τα κάνει 8, να κάνει σφαιρική την κατανομή των ηλεκτρονίων, ότι είναι πιο ευσταθής κατάσταση. Το που σας έλεγα πριν, ο λόγος είναι πάντοτε η ενέργεια είναι πιο χαμηλή στη δέσμια κατάσταση. Τι κάνει λοιπόν, τι κάνουν αυτά τα τρία άτομα? Βάζει αυτό το ηλεκτρόνιό του, συνεισφέρει και αυτό ένα. Βάζει και αυτό ένα, συνεισφέρει και αυτό ένα. Τα 6 του ηλεκτρόνια τώρα μαζί με αυτά τα δύο μοιάζουν να είναι 8. Του αρέσει αυτό το οξυγόνο. Το υδρογόνο αντί για ένα σκέτο ξέμπαρκο μοιάζει να έχει 2. Αυτό θέλει να έχει 2. Όταν έχει μια στιβάδα μόνο ηλεκτρονίων, 2 παίρνει πρώτη στιβάδα, δεν παίρνει παραπάνω. Έτσι λοιπόν είναι ευτυχισμένο και το υδρογόνο και το οξυγόνο περισσότερο όταν είναι μαζί παρότι είναι χώρια. Και έτσι φτιάχνει το υδρογόνο 2 οξυγόνο. Είναι πιο ευσταθή κατάσταση. Όλο αυτό το πράγμα, αν το σκεφτείτε λοιπόν, είναι έδωσε ηλεκτρόνιο, πήρε ηλεκτρόνιο. Έδωσε ηλεκτρόνιο, πήρε ηλεκτρόνιο. Είναι όλο ουδέτερα. Αν τα μετρήσετε όλα μέσα, έχετε 10 πρωτόνια και 10 ηλεκτρόνια. Ουδέτερο είναι το μόριο. Ουδέτερο, το βλέπεις από μακριά και είναι ουδέτερο. Πάνε κοντά του λιγάκι, ξέρετε τι θα δείτε. Και το κοιτάξεις από κοντά, θα πεις αυτό το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων. Γιατί αυτό τα ηλεκτρόνια που έβαλε το υδρογόνο και το οξυγόνο είναι ένα κοινό ζεύγος μεταξύ τους. Πού κάθονται, στη μέση ανάμεσα στα δύο? Όχι. Γιατί? Γιατί το οξυγόνο τα τραβάει με 8 πρωτόνια, το υδρογόνο τα τραβάει με 1. Πού θα καθίσουν τα δύο ηλεκτρόνια? Δεν θα πάνε πιο κοντά στο οξυγόνο? Το αποτέλεσμα είναι τα αρνητικά φορτία εμφανίζονται πλεονασματικά σε αυτή την περιοχή και αυτά τα καημένα μένουν ξέμπαρκα και λίγο μόνα τους και τα θετικά φορτία είναι εδώ πέρα. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το ουδέτερο πράγμα, τα αρνητικά φορτία είναι μετατοπισμένα προς το οξυγόνο και τα θετικά προς τα υδρογόνα. Έχει δηλαδή εσωτερική κατανομή φορτίου. Σαν σύνολο είναι ουδέτερο. Μέσα του έχει εσωτερική κατανομή φορτίου. Ποιο το αποτέλεσμα? Ότι αν πάει δίπλα του ένα άλλο άτομο, ένα άλλο μόριο, συγγνώμη, νερού, αυτό εδώ καλή ώρα, τι θα κάνει? Θα έρθει και θα γυρίσει με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε το υδρογόνο του ενός που είναι θετικά, ας πούμε, φορτισμένο, να πάει κοντά στο οξυγόνο του γείτονα. Ουδέτερο αυτό, ουδέτερο και αυτό. Και όμως αλληλεπιδρούν. Γιατί? Γιατί έχουν εσωτερική κατανομή φορτίου. Το πιάσαμε? Αυτή η δύναμη λέγεται Van der Waals. Είναι ασθενική και λίγο αν τα απομακρύνεις, ουδέτερο και ουδέτερο δεν βλέπονται. Μόνο όταν είναι πολύ κοντά αλληλεπιδρούν. Αν τα απομακρύνεις λίγο, δεν αλληλεπιδρούν. Το πιάσαμε? Αυτή η δύναμη δηλαδή έχει πολύ μικρή εμβέλεια και να σας πω κιόλας κάτι. Ο λόγος που το νερό είναι υγρό είναι αυτός εδώ, αυτή η δύναμη. Όταν βράζετε το νερό, ξέρετε τι σπάτε? Αυτόν τον δεσμό. Αυτός ο δεσμός σπάει και εξατμίζεται το νερό. Δεν σπάει ο δεσμός ανάμεσα στο οξυγόνο και στα υδρογόνα. Αυτός ο δεσμός σπάει. Η θερμοκρασία γίνει μεγάλη, 100 βαθμοί, δεν αντέχει αυτός ο δεσμός, σπάει. Μπουρμπουλήθρο. Πιάσαμε. Αυτή η δύναμη λοιπόν, όπως βλέπετε, είναι μια δύναμη ανάμεσα σε ουδέτερα υποθέματα που έχουν εσωτερική κατανομή φορτίου. Αυτό που μάθαμε τώρα μόλις για τον ηλεκτρομαγνητισμό, πάτε το εδώ πέρα στις ισχυρές αλληλεπιδράσεις αυτές τις δύσκολες που είπαμε. Αυτό το πράγμα είναι ουδέτερο ως προς το ισχυρό φορτίο. Έχει όμως εσωτερική κατανομή ισχυρού φορτίου όπως και ο γείτονας. Όταν και μόνο όταν είναι πολύ κοντά, τότε αναπτύσσεται δύναμη μεταξύ τους. Ελκτική, ισχυρή δύναμη που ξεπερνάει την άποση κουλόμπ, την ηλεκτρομαγνητική και έτσι ο πυρήνας μένει ενωμένος. Φανταστικό. Αυτό είναι όλο. Αυτές είναι οι πυρηνικές δυνάμεις. Το πιάσαμε. Και μόλις τώρα καταλάβατε κιόλας γιατί. Γιατί κάποιος θα μπορούσε να με ρωτήσει, και γιατί ρε φίλοι υπάρχουν 92 στοιχεία στη φύση. Γιατί δηλαδή υπάρχουν στοιχεία με πρωτόνια μέχρι 92, εγώ θέλω ένα στοιχείο με 150 πρωτόνια. Γιατί δεν μου το δίνει η φύση? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Γιατί κάθε φορά που προσθέτεις ένα πρωτόνιο, φίλε μου, εσύ προσθέτεις ελκτική αλληλεπίδραση με τους γείτονές του, με τους 5-6 γείτονές του. Όσο όμως μεγαλώνει ο πυρήνας και έχει 70, 75, 80,
προσθέτεις άποση με 70 άλλα πρωτόνια, μετά με 75 άλλα πρωτόνια, μετά με 80 άλλα πρωτόνια. Όσο πας δηλαδή, όσο μεγαλώνεις τον πυρήνα, αυτό που προσθέτεις σαν έλξη, αυτό που δίνεις σαν ελεκτρική συνεισφορά είναι δεδομένο. Τόσο, ένα τάλι. Αυτό όμως που μπαίνει στο παιχνίδι σαν ακουστική συνεισφορά είναι 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5. Α, έρχασες. Εδώ πέρα βάζεις 5 έλξη, από την ώρα που και η άποση γίνει από 5 και πάνω, έχασες. Δεν μπορείς να κάνεις πιο βαρές πυρήνες. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν πυρήνες μέχρι τα 92 πρωτόνια και όχι βαρύτερα. Και αν τους φτιάξετε θα είναι ασταθείς. Φτιάχνονται μέσα στους αντιδραστήρες και στα πυράματα που κάνουμε στην πυρηνική φυσική. Αλλά είναι όλοι ασταθείς, σπάνε προς ελαφρύτερους. Δεν είναι ασταθείς επίπεδες. Καταλάβατε όλες τις πυρηνικές δομές τώρα. Αυτό εδώ είναι το πείραμα του Ράδεφ μας. Το έχετε ξαναδεί. Είναι το πείραμα που είναι η βάση της φυσικής του πολύ μικρού. Όλα μας τα πειράματα, μάλλον όλα μας. Η βασική, ας το πω, μέθοδος με την οποία κάνουμε πειράματα για να δούμε στο πολύ μικρό, να πάρουμε πληροφορία από το πολύ μικρό, είναι με βάση αυτό το πείραμα. Έτσι. Ας το πω επί προχάδι. Θα το περάσουμε υποχρεωτικά γιατί πρέπει να φτάσουμε στην πυρηνοσύνθεση. Όχι, δεν έχουμε χρόνο γι' αυτό. Εδώ είναι θεωρία χορδών, αλλά θεωρία χορδών δεν θα σας κάνω σήμερα. Έτσι. Πάει και λίγο μακριά η βαλίτσα. Επιπλέον διαστάσεις στον χώρο, είπαμε δύο-τρία πράγματα. Προβλέπονται επιπλέον διαστάσεις στον χώρο, άλλες 6 διαστάσεις τουλάχιστον. Και θα δείτε πού είναι αυτές οι διαστάσεις, είναι μεγάλη ιστορία. Θα τα πούμε σε άλλη φάση. Εδώ είναι το ερώτημα που με ρώτησε ένας συμμαθητής σας για την εξέλιξη του σύμπαντος. Αν θα είναι κλειστό σύμπαν, θα γυρίσει πίσω δηλαδή και θα, όπως διαστέλλεται, αυτό ξέρετε πια από τα άλλα μαθήματα που έχουμε κάνει, έτσι. Και το θέμα αν το σύμπαν θα συνεχίσει να διαστέλλεται εσαΐ ή αν κάπου θα γυρίσει σε μια εδόρεξη, ας το πούμε. Είναι ένα ερώτημα, ή θα συνεχίσει να διαστέλλεται για πάντα. Είναι τρεις δυνατές εξελίξεις του σύμπαντος. Και εδώ πέρα βέβαια είναι η γνωστή πίτα που την έχετε ξαναδεί πιστεύω κι αυτήν για την ολική ενέργεια του σύμπαντος. Από τι αποτελείται δηλαδή το σύμπαν. Βλέπετε ότι έχει την συνήθη ύλη που είναι αυτή, αυτή είναι η σκοτεινή ύλη και αυτή εδώ πέρα είναι η σκοτεινή ενέργεια, είναι άλλη κουβέντα και αυτό το θέμα, δεν θα το παιδιάσουμε εδώ πέρα. Ούτε και αυτό για την λεπτομέρεια. Θέλω να προχωρήσω παρακάτω. Εδώ είναι η εξήγηση σκοτεινής ύλης. Όπως έχουμε πει, η φυσική των στοιχειωνών σωματιδίων μελετά το απειροστό, το πολύ μικρό, το 10 στην 18 που λέγαμε και μακάρι να μπορούσαμε και ακόμη παρακάτω, θεωρητικά μόνο πάμε πιο παρακάτω, η αστροφυσική μελετά αυτό που είναι κοντά στο άπειρο, το πολύ μεγάλο δηλαδή, έτσι. Εδώ φτάνουμε μέχρι δομές που έχουν διαστάσεις πια εκατομμυρίων ετών φωτός και περισσότερα. Πρόσφατα διάβασα σε ένα paper επιστημονικό ότι βρέθηκε ένα σύμπλεγμα γαλαξιών το οποίο έχει μάζα, ας πούμε, κάτι δισεκατομμύρια φορές τη μάζα του δικού μας γαλαξία. Είναι το πιο μεγάλο σύμπλεγμα μάζα στον κόσμο, υποτίθεται, βρέθηκε πολύ πρόσφατα. Η φυσική, όπως ξέρετε, η αστροφυσική γίνεται στο επίπεδο από εδώ και παραπέρα, έτσι. Εμείς βρισκόμαστε εδώ με το Ελιτσί, κάπου εδώ πέρα έχουμε δει. Εδώ πέρα έχει δημιουργηθεί η ύλη, τα πρωτόνια και τα νετρόνια, όπως έχουμε πει. Τα άτομα είναι κάπου εδώ, τα άτομα έχουν δημιουργηθεί εδώ πέρα. Άστρα, γαλαξίες και ούτω καθεξής. Θέλω παρακάτω γιατί θέλω να φτάσω στην πυρηνοσύνθεση γρήγορα, δεν θέλω να μείνω σε αυτά. Όχι, δεν θα τα πω αυτά σήμερα. Ο σχηματισμός των πυρήνων μόνο σας αναφέρω που το αναφέρω εδώ, έτσι. Οι πρώτοι πυρήνες, αυτό είναι... Τώρα θα επικεντρωθώ σε ένα μόνο θέμα, γι' αυτό μπορώ να επιδείξω διαφάνειες, αλλά ό,τι πω θα είναι σε μία κατεύθυνση, για να μπερδευτεί κανείς. Η κατεύθυνση αυτή θα είναι, αφού μόλις καταλάβαμε τις πυρηνικές δυνάμεις, ότι είναι πιο ισχυρές από τις ηλεκτρομαγνητικές που είναι ακουστικές, ένα, αλλά ότι έχουν πολύ μικρή εμβέλεια. Δύο πράγματα δηλαδή. Αυτά έχω στο νου τώρα, εντάξει. Με αυτές τις δυνάμεις τώρα για να δω πώς χτίζονται οι βαρύτεροι πυρήνες. Γιατί κάποια στιγμή στο σύμπαν, στο εκατομμυριωστό του δευτερολέπτου περίπου, από τα quarks,
δημιουργούνται τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Και άλλα πιο βαριά σωματίδια που όμως πάνε προς πρωτόνια και νετρόνια. Στην αρχική φάση, εκεί πέρα, έχω περίπου ίσο αριθμό πρωτονίων και νετρονίων. Γιατί σας λέω ότι το πρωτόνιο με το νετρόνιο έχουν πολύ μικρή διαφορά στη μάζα. Αν πάρει τα άλλα σωματίδια από 3 quarks, είναι τουλάχιστον 20-30% πιο βαριά και ούτω καθεξής. Το νετρόνιο είναι πιο βαρύ από το πρωτόνιο μόλις κατά 1% περίπου. 1% Πολύ λίγο δηλαδή. Το νετρόνιο είναι λίγο βαρύτερο από το πρωτόνιο. Λίγο βαρύτερο. Αυτό ξέρετε τι το κάνει όμως. Η φύση το αναγκάζει να διασπάται προς πρωτόνιο. Επειδή είναι πιο βαρύ, δηλαδή σαν κατάσταση να διακάνει πιο ψηλά, η φύση δεν θέλει να πάει προς τα χαμηλά. Να την εμποδίζει κάτι. Γι' αυτό το νετρόνιο, αν το αφήσει ξέμπαρκο μόνο του, θα διασπαστεί. Αν έχει ένα πληθυσμό από 1000 νετρόνια, να σα δώσω καταλάβετε, τα 500 από αυτά μέσα σε 10 λεπτά θα τα χάσει. Μετά θα χάσει άλλα 250 στα επόμενα 10 λεπτά και το καθεξή. Κάθε δεκάλεπτο θα χάνει τα μισά από όσα έχει. Αυτό είναι χρόνο είναι η ζωή σου. Ωραία. Άρα βρίσκομαι κάποια στιγμή με πρωτόνια και νετρόνια που επειδή έχουν πολύ μικρή διαφορά μάζα, έχουν φτιαχτεί περίπου ίσα σε αριθμό. Όσο περνάει όμως ο χρόνος, οι διεργασίες που μετατρέπουν νετρόνια σε πρωτόνια είναι εύκολες, γιατί είναι σαν να πας στην κατηφόρα. Τα πρωτόνια είναι πιο χαμηλά από τα νετρόνια, έτσι δεν είναι. Οι διεργασίες που μετατρέπουν πρωτόνια σε νετρόνια είναι πιο δύσκολες, γιατί πας στην ανηφόρα. Όσο το σύμπαν διαστέλλεται και ψύχεται, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να μετατρέψει πρωτόνια σε νετρόνια. Με αποτέλεσμα τα νετρόνια σιγά σιγά να μειώνουν. Και όταν φτάνει εκεί στα πρώτα δευτερόλεπτα του σύμπαντος, έχεις καταλήξει να έχεις περίπου 7 πρωτόνια για ένα νετρόνιο. Και αν το πράγμα συνεχίσει έτσι, θα χάσεις όλα τα νετρόνια. Και αν τα χάσεις όλα τα νετρόνια, το αρχαίγωνο σήμαν δεν θα έχει τίποτα άλλο παρά μόνο υδρογόνο. Υδρογόνο για να χτίσει άστρα και ό,τι θέλετε άλλο κτλ. Όχι υδρογόνο και ήλιο. Σας λέω τελικά αυτό που έχτισε το σύμπαν το αρχαίγωνο ήταν 75% υδρογόνο και 25% ήλιο. Τώρα θα σας εξηγήσω πώς έγινε αυτό το πρώτο ήλιο. Δεν είναι δύσκολο πράγμα. Φανταστείτε τα πρωτόνια και τα νετρόνια επιχειρούν να αλληλεπιδράσουν. Αν έρθουν πολύ κοντά, δεν τα εμποδίζει και τίποτα. Γιατί τα νετρόνια δεν έχουν φορτίο. Δεν υπάρχει καμιά άποση μεταξύ τους. Όταν λοιπόν έρχονται πολύ κοντά, μπορεί να αναπτυχθεί αυτή η πυρηνική δύναμη που εξηγήσαμε πριν, η ελκτική. Σύμφωνοι. Και πρέπει αυτά να ενωθούν. Θα ενωθούν, έχουν κέρδος ενέργειας. Η απάντηση είναι ότι έχουμε κέρδος 2,2 εκατομμύρια EV. Τόσο είναι η ενέργεια σύνδεσης, όπου την χρησιμοποίησα ξανά ως μέγεθος στα προηγούμενα. Έχεις ένα κέρδος ενέργειας. Προσέξτε ότι το 2,2 κέρδος είναι μεγαλύτερο από τη διαφορά μάζας πρωτονίου νετρονίου. Δηλαδή είναι σαν το νετρόνιο που έχει διαφορά μάζας 1,3 εκατομμύρια EV. Από το πρωτόνιο, δηλαδή όταν σπάει το νετρόνιο για να γίνει πρωτόνιο, πάει πιο χαμηλά κατά 1,3 εκατομμύρια ηλί. Ναι, αλλά αν ενωθεί με το πρωτόνιο και κάνει αυτό που λέμε δευτέριο, τον πρώτο πυρήνα στον κόσμο, πάει 2,2 εκατομμύρια ηλί. Δηλαδή βρίσκεται πιο χαμηλά από το ελεύθερο πρωτόνιο. Άρα δεν μπορεί να σπάσει. Προσέχετε το κόλπο. Το νετρόνιο από την ώρα που ενώνεται με το πρωτόνιο γίνεται ευσταθές με στον πυρήνα. Αν ήταν μόνο του, θα μπορούσε να σπάσει. Μέσα στον πυρήνα, επειδή ενεργειακά κατεβαίνει πιο χαμηλά από το ελεύθερο πρωτόνιο, είναι πλέον ευσταθές. Δεν έχει που να πάει πιο χαμηλά. Είναι αυτό στην πιο χαμηλή κατάσταση. Προσπαθεί η φύση σε εκείνη τη φάση, που το σύμπαν είναι πολύ θερμό ακόμα, να ενώσει πρωτόνια με νετρόνια. Όμως η μεγάλη θερμοκρασία, έτσι τα φωτόνια που υπάρχουν μέσα, χτυπάνε τους πυρήνες που πάνε να δημιουργηθούν και τους σπάνε. Κάποια στιγμή όμως η θερμοκρασία πέσει αρκετά. Και αυτό γίνεται στη φάση που έχουν μείνει μόνο, που έχει μείνει μόνο ένα νετρόνιο για κάθε 7 πρωτόνια, καταφέρουν αυτά τα νετρόνια τα τελευταία και καταϊδρωμένα να ενωθούν με τα πρωτόνια και να σωθούν. Προσέξτε, ένα νετρόνιο, 7 πρωτόνια. Για να φτιάξει ένα πυρήνα ηλίου, θες 2 πρωτόνια, 2 νετρόνια. Αφού έχω σχέση ένα 7, αν έχω 2 νετρόνια, θα έχω 14 πρωτόνια, έτσι δεν είναι. Τα 14 πρωτόνια και 2 νετρόνια, τα 2 και 2, 2 πρωτόνια, 2 νετρόνια κάνουν ένα πυρήνα ηλίου. Αρχικά το πρωτόνιο με το νετρόνιο κάνει δευτέριο, ένα και ένα, και μετά τα 2 δευτέρια μαζί κάνουν 2 και 2 ένα πυρήνα ηλίου. Εντάξει, προσέξτε και την αναλογία πώς βγαίνει.
από τα 14 νουκλεόνια, 14 και 2 που είχα, τα 4 έφτιαξαν ένα πυρήνα ηλίου και μείναν 12 ξέμπαρκα. Στα 16, τα 4 είναι το 25%. Το 25% ήλιο δηλαδή είναι από τα 4 νουκλεόνια που φτιάξαν το ήλιο. Το υπόλοιπο το υδρογόνο είναι τα 12 πρωτόνια που μείνανε μόνα τους. Συμφωνεί. Και έτσι λοιπόν έχω ένα αρχαίγωνο σήμα που για μια μικρή περίοδο, έτσι πριν προλάβει να αραιώσει πολύ, γιατί αν αραιώσει πολύ δεν θα προλάβουν να ενωθούν τα πρωτόνια με τα νεκρόνια. Συμφωνεί. Προλαβαίνει και φτιάχνει τους πρώτους πυρήνες στον κόσμο. Δευτέρια και στη συνέχεια ήλιον. Δευτέρια θα πει πρωτόνιο νετρόνιο και ήλιον θα πει δύο πρωτόνια, δύο νετρόνια. Και έχουμε την πρώτη αρχαίγονη πυρηνοσύνδεση, όπως λέμε. Αυτός είναι ο κόσμος. Μέχρι στις 400.000 χρόνια διαστέλλεται το σύμπαν, ψύχεται, δεν μπορεί να κάνει άτομα. Πυρήνες έκανε. Άτομα δεν μπορεί να κάνει. Ξέρετε γιατί? Γιατί η θερμοκρασία είναι τόσο ψηλή που η ένωση μεταξύ πρωτονίου και ηλεκτρονίου, όπως είπαμε, είναι 13,6 eV. 13, η μονάδα μας είναι το eV. 13 μονάδες, ας πούμε. Το σχοινί που τα ενώνει είναι 13 τριχές. Έτσι, ενώ στον πυρήνα ήταν 2,2 εκατομμύρια τριχές eV. Πολύ πιο ισχυρό. Σε μεγάλη θερμοκρασία δεν έσπαγε. Αλλά το άτομο με τις 13 τριχές σπάει το καημένο. Τι πρέπει να περιμένουμε? Πρέπει να περιμένουμε την εποχή που το σύμπαν θα διασταλεί και θα ψυχτεί τόσο πολύ που η θερμοκρασία στην οποία θα καταλήξει δεν θα είναι σε θέση να σπάσει τα 13,6 ευρώ. Και αυτό γίνεται στις 380.000 χρόνια. Εκείνη τη στιγμή αρχίζουν και δημιουργούν τα πρώτα άτομα και πια απελευθερώνεται και ακτινοβολία. Μπορεί να διαβάσετε όσοι είστε και διαβαστεροί ότι απελευθερώνεται η ακτινοβολία από την ύλη. Και θα λέτε τώρα τι να σημαίνει αυτό πράγμα? Δεν σημαίνει τίποτα άλλο, ξέρετε, παρά μόνο ότι όταν γίνονται τα πρώτα άτομα, ενώ τα φωτόνια μέχρι τότε, όπου και να βρίσκαν ηλεκτρόνιο, θα το κοπανούσαν, τα κάναν σκέδα, τα στρίβαν. Δηλαδή η πορεία των φωτονίων ήταν δηλαδή έκανε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Δεν ήξερε, σου έρχονταν ένα φωτόνι και δεν ήξερε όπου ξεκίνησε. Αφού έκανε 17 σχεδάσεις στο μεταξύ και ούτε ξέρει τη διαδρομή ακολούθησε. Από την ώρα που έγινε όμως το άτομο, αυτό το άτομο που έπιασε το ηλεκτρόνιο, για να φύγει αυτό το ηλεκτρόνιο θέλει 13,6 eV. Αν του δώσεις λιγότερα, δεν μπορεί να τα πάρει. Αν στείλεις 2, 3, 4, 5 eV, αυτό το φωτόνιο θα περάσει μέσα από το άτομο χωρίς κανένα. Θυμάστε πρώτα και πολύ κενό το άτομο. Θα περάσει μέσα από το άτομο χωρίς κανένα εμπόδιο. Απελευθερώνεται η εκτινοβολία από την ύλη, το λέμε με αυτή την έννοια. Και από εδώ και μετά αρχίζει σιγά σιγά η εποχή που θα φτιαχτούν σιγά σιγά από μικρές διακυμάνσεις της πυκνότητας της ύλης του σύμπαντος. Θα φτιαχτούν πυρήνες όπου θα δημιουργηθούν τα πρώτα άστρα και συνέχεια οι γαλαξίες. Και καλή ώρα οι γαλαξίες στα 500 εκατομμύρια χρόνια περίπου, έτσι για να φτάσουμε μέχρι τη σημερινή μας εποχή. Η επόμενη βασική απορία είναι: καλά, μας έφτιαξες πυρήνες και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Αλλά μας έφτιαξες υδρογόνο και ήλιο. Τα άλλα πού είναι? Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πού είναι οι υπόλοιποι πυρήνες. Περνάω από αυτές τις εποχές όλες εδώ πέρα και έρχομαι λίγο πολύ εδώ στην αστρική εξέλιξη. Έχω ένα αστρικό νεφέλωμα εδώ πέρα. Η πορεία η επάνω που βλέπετε είναι η πορεία ενός άστρου σαν τον ήλιο μας περίπου, ένα μέσο άστρο. Ο ήλιος μας είναι τώρα σε αυτή τη φάση που βλέπετε και έχει θα καίει για πάρα 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Όταν θα τελειώσει τη φάση που καίει υδρογόνο στο εσωτερικό του προς ήλιον και θα αρχίσει να μπει στη φάση που θα πρέπει να κάψει ήλιο για να φτιάξει άνθρακα, θα γίνει ερυθρός γίγας, θα μεγαλώσει τόσο πολύ που θα περιλάβει και τη γη. Θα φτάσει και τη γη δηλαδή, ίσως θα μεγαλώσει που θα κουμπίσει και τη γη. Καταλαβαίνετε ότι πολύ πράγμα θα κουμπίσει από τη μεγάλη θερμοκρασία και θα έχει λιώσει, ξαερωθεί, θα μπει μέσα στον ήλιο κλπ. Το πρώτο σας το καταπούν που κάνουν στους φοιτητές μου είναι ότι μην αγοράζετε ακίνητα στη γη, σε 5 δισεκατομμύρια χρόνια θα ξαναρθούν. Μην νομίζετε ότι είναι μακροπρόθεσμη επένδυση λοιπόν, έτσι. Θα τα χάσετε σε 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Στη συνέχεια αυτό ο ερυθρός γίγας θα χάσει πολύ από την ύλη του από αστρικό άνεμο και θα καταλήξει τελικά ένας λευκός νάνος. Έτσι. Άμα έχεις ένα μεγάλο άστρο στο μεταξύ, το μεγάλο άστρο θα ακολουθήσει άλλη πορεία, θα τις εξηγήσω αυτές τις πορείες. Θα γίνει αυτός ένας ερυθρός υπεργίγας,
ένα άστρο σαν τον Μπετελγκέζ, σαν τον Αντάρι, έτσι που τα ακούτε ίσως πολλές φορές. Σύμφωνοι, κάποια στιγμή θα εκραγεί σαν σούπερνόβα, θα εξηγήσει τον μηχανισμό και θα αφήσει λογικά σαν απομεινάει είτε ένα αστέρι νετρονίων, είτε πιθανόν μια μελανή, η οποία πρόκειται για πολύ μεγάλο άστρο. Πάμε τώρα να τα εξηγήσουμε αυτά εδώ πέρα που είναι πολύ σημαντικά. Αυτό είναι ένα είδος Δημόκλητος που σκέφτεται, όπως βλέπετε, στην εποχή μας. Η ιστορία του σύμπαντος είναι εδώ πέρα συνοπτικά, δεν θα μείνουμε εδώ πέρα. Έρχομαι εδώ πέρα. Αυτό το διάγραμμα που βλέπετε είναι η καρδιά της πυρηνικής φυσικής. Αυτό το διάγραμμα μας δείχνει στον άξονα τον ψι. Όταν βλέπετε ένα διάγραμμα, θα κοιτάτε τους άξονες πρώτα απ' όλα. Τι λένε οι άξονες? Οι άξονες λένε εδώ πέρα ενέργεια σύνδεση ανακλειώνει. Δηλαδή, όταν ενώνεις διάφορα νουκλώνια, τα πρωτόνια και τα νετρόνια διακρίτως. Όταν τα ενώνεις, τι ενέργεια σύνδεση έχεις για κάθε νουκλώνιο? Έτσι, είναι σημαντική παράμετρος. Σας δείχνω ότι εδώ στο δευτέριο αυτή η ενέργεια σύνδεση είναι 1,1 MeV ανανουκλώνιο. Μόλις τόση. Στο σίδηρο που είναι στην κορυφή είναι στα 8,7 περίπου MeV. Από το υδρογόνο εδώ στο ήλιον πας από τα 1,1 στα 7,1 περίπου. Έχει τεράστιο κέρδος δηλαδή. Προσέξτε, όσο πας από εδώ προς τα εδώ, η ενέργεια σύνδεση είναι μεγάλη, αυτό αφαιρείται από τη μάζα. Η ενέργεια σύνδεση αφαιρείται από τη μάζα. Η μάζα κάθε πυρήνα είναι το άθροισμα των μαζών πρωτονίων και νετρονίων μείον την ενέργεια σύνδεση. Άρα, όσο πιο μεγάλη η ενέργεια σύνδεση που την αφαιρώ, τόσο πιο ευσταθής είναι ο πυρήνας. Το καταλάβαμε. Είστε 70% πυρηνική φυσική. Όσοι το καταλάβατε αυτό, είστε 70% πυρηνική φυσική. Μας μένει το άλλο 30%. Εντάξει. Το βασικό λοιπόν είναι αυτό. Δέστε και τώρα πιο όμορφα και πιο καθαρά. Δηλαδή, όσα φτιάχνεις πυρήνες από αυτούς μικρούς προς τα πάνω, κερδίζεις ενέργεια. Αυτό λέγεται σύνδεξη. Έχετε ακούσει τη σύνδεξη? Θα μας δώσει πολύ ενέργεια στο μέλλον κτλ. Έτσι θα μας τη δώσει. Θα ενώνουμε ισότητα που είναι εδώ χαμηλά και θα μας πάνε εδώ πέρα. Θα κερδίζουμε πολύ ενέργεια, επειδή η ενέργεια σύνδεση, είπαμε, αφαιρείται από τη μάζα και όσο πιο πολύ αφαιρείς, τόσο πιο ευσταθείς γίνεις. Άρα τόσο πιο πολύ ενέργεια κερδίζεις. Αντιστοίχως, η πυρηνική ενέργεια, τότε όπως την ξέρουμε σήμερα, είναι με αντιδραστήρες σχάσεις. Δηλαδή, σπάς πυρήνες που είναι εδώ, τον βλέπετε αυτό πυρήνα, είναι το ουράνιο, ας το πούμε, που το έχει ακουστά, και πας σε πυρήνες που είναι σε αυτή την περιοχή. Η ενέργεια σύνδεσης εδώ πέρα είναι στο 7,5 που είναι. Εδώ πέρα είναι κοντά στο 8,5. Βλέπετε? Κερδίζεις δηλαδή κάπου ένα MeV ανανοπλώνει. Γι' αυτό έχεις κέρδος ενέργεια στην πυρηνική φυσική. Και για να κάνω μια σύγκριση, σας λέω ότι όταν σπάει ένας πυρήνας σαν αυτόν εδώ πέρα και πάει εδώ πέρα του ουρανίου, κερδίζεις γύρω στα 200 εκατομμύρια ήδη, 200 MeV λέμε, κερδίζεις συνολικά. Να κάνω μια σύγκριση με τη χημεία, με την καύση, λιγνίτη, την ξέρετε, άνθρακας του οξυγόνου 2 δίνει διοξείδιο του άνθρακος, κερδίζεις μερικά MeV. Έτσι, δηλαδή, τι παράγοντα παραπάνω κερδίζω? Εκεί ενώνω μερικές 10-20 νουκλιώνια και φτιάχνω μια ενέργεια 2 EV. Εδώ βάζω 200 νουκλιώνια 10 φορές παραπάνω και παίρνω 200 εκατομμύρια. Τι γίνεται? 100 εκατομμύρια παραπάνω ενέργεια και αν διαιρέσω τα νουκλιώνια που έχω 10 εκατομμύρια παραπάνω. Δηλαδή, αναμονάρα το πω ύλης που παίρνει μέρος στην αντίδραση, στο άτομο κερδίζει 1. Στον πυρήνα παίρνει 10 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε γιατί είναι τόσο πυκνή η πυρηνική ενέργεια σε σχέση με τη χημική ενέργεια. Η χημική ενέργεια είναι εξωτερικά ηλεκτρόνια. Εδώ μιλάμε για πυρήνα. Έτσι. Και αν το βλέπαμε με όρους μάζας, γύρισα ανάποδα το διάγραμμα εδώ πέρα για να δείξω ότι την ενέργεια σύνδεση την αφαιρούμε. Η μπάλα, βλέπετε, κυλάει. Εδώ θέλει να κυλήσει. Προς το σίδηρο 56. Το ευσταθέστερο στοιχείο στο σύμπαν. Πάμε. Μέσα στον ήλιο μας πρώτα απ' όλα. Τι γίνεται μέσα στον έρημο τον ήλιο? Ο ήλιος ήταν ένα μάζεμα από υδρογόνο και ήλιον. Κατέρευσε από τη βαρύτητα. Στο εσωτερικό, χάρη στην πίεση, ανέβηκε και η θερμοκρασία, ανέβηκε η πυκνότητα. Κάποια στιγμή η θερμοκρασία έφτασε στα 10-15 εκατομμύρια βαθμούς. Σε εκείνη τη φάση, σε τόσο μεγάλη πυκνότητα και θερμοκρασία, κουνούνται πολύ άγρια. Όπως είπαμε, όσο πιο μεγάλη θερμοκρασία, τόσο πιο άγρια είναι η κίνηση των δομικών στοιχείων της ύλης. Ναι, άρα τα πρωτόνια έρχονται και κοπανάνε το ένα πάνω στο άλλο με μεγάλη ορμή. Κοπανώντας με μεγάλη ορμή στα 15 εκατομμύρια βαθμούς, εμπολείς ξεπερνούν
την άποση, την ηλεκτρομαγνητική μεταξύ τους για την ομόνιμα φορτία και έρχονται πολύ κοντά και μπορεί να κελαϊδήσει η πυρηνική δύναμη που λέγαμε πριν και να τα ενώσει. Να τα ενώσει, θα μου πείτε, και τι να κάνει, ρε φίλε, αν ενώσεις δύο πρωτόνια θα κάνεις ήλιο, ένα ήλιο που έχει μόνο δύο πρωτόνια και καθόλου νετρόνια. Υπάρχει τέτοιο πράγμα στον κόσμο, η απάντηση είναι όχι. Τότε τι θα κάνεις. Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί εκείνη τη στιγμή μπορεί να συμβεί το εξής. Την ώρα που έρχεται πολύ κοντά το ένα πρωτόνιο στο άλλο πρωτόνιο και αναπτύσσει την πυρηνική δύναμη, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, πλην όμως όχι μηδενική, εκείνη ειδικά τη στιγμή να μετατραπεί ένα πρωτόνιο σε νετρόνιο. Και εκεί που έχεις πρωτόνιο με πρωτόνιο μεταξύ τους, να γίνεις πρωτόνιο με νετρόνιο. Θα μου πει κάποιος, μα τι μας λες, το πρωτόνιο να μετατραπεί σε νετρόνιο, μα το πρωτόνιο είναι πιο ελαφρύ από το νετρόνιο. Πώς θα μετατραπεί σε νετρόνιο. Το νετρόνιο μετατρέπεται σε πρωτόνιο. Το πρωτόνιο σε νετρόνιο δεν μπορεί να μετατραπεί. Η απάντηση είναι ναι, έχετε δίκιο. Και αυτό ισχύει για τον ελεύθερο χώρο. Αλλά όταν βρίσκεσαι σε εκείνη τη φάση μέσα, έτσι, τη στιγμή που θα μετατραπεί το πρωτόνιο σε νετρόνιο, κάνει απευθείας ένωση, πληρώνεις 1,3 MeV εκεί πέρα. 1,3 εκατομμύρια MeV πληρώνεις για να γίνει το πρωτόνιο νετρόνιο. Κερδίζεις κάτι. Ναι. 2,2 εκατομμύρια MeV, γιατί ενώνεται το νετρόνιο με το πρωτόνιο και κάνει δευτέριο που έχει ενέργεια σύνθεσης 2,2 MeV. Προσέξτε τη διαβολική σύμπτωση, έτσι. Δηλαδή, κάνεις μια αντίδραση εντελώς μυστήρια για να καταφέρεις να μετατρέψεις πρωτόνια σε νετρόνια. Είναι τρομερά απίθανη, ξέρετε, αυτή η αντίδραση. Δηλαδή, η πιθανότητα να την κάνεις είναι τόσο δύσκολη που στο εργαστήριο, ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε να την αναπαράγουμε. Στο εργαστήριο με όλα μας, με όλο μας τον εξοπλισμό, έχει τόσο μικρή πιθανότητα που δεν μπορούμε να την αναπαράγουμε. Μέσα στον ήλιο όμως γίνεται. Γιατί, γιατί ο ήλιος είναι ένα τεράστιο εργαστήριο, έτσι ας, τεράστιο καζάνι, με και εγώ δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων τόνους υλικού, έτσι, που είναι σε μεγάλη θερμοκρασία και μέσα σε αυτά κάποια από αυτά μετατρέπονται, πώς να το κάνουμε, από πρωτόνια σε νετρόνια και κάνουν δευτέρια. Φτιάχνουμε δηλαδή μέσα στο άστρο πυρήνες πλέον. Όχι στο αρχαίγωνο σύμπαν που είπαμε στα αρχή, τώρα είμαστε στο άστρο. Κάναμε δευτέρο και αυτό είναι το πρώτο βήμα. Εάν κάνουμε, εδώ πέρα βλέπετε στο διάγραμμα, εδώ πέρα δύο πρωτόνια κάναν δευτέριο. Βγήκε κάτι άλλο δευτέρια, αυτό δεν έχει σημασία. Και εδώ πέρα είναι το ίδιο, δευτέριο. Τώρα το δευτέριο με το δευτέριο, δευτέριο με πρωτόνιο μάλλον, κάνει ήλιο τρία πρώτα. Είναι ο πιο συνηθισμένος δρόμος. Θα μπορούσε και το δευτέριο με το δευτέριο απευθείας να δώσει ήλιο 4. Αλλά λέμε για τον πιο συνηθισμένο δρόμο με βάση τις πιθανότητες που έχουν οι αντιδράσεις. Περνάει το δευτέριο σε ήλιο 3, παίρνει ένα ακόμα πρωτόνιο. Το ήλιο 3 είναι ένα στοιχείο που έχει δύο πρωτόνια και ένα νετρόνιο. Είναι ένα άλλο ισότοπο, όπως λέμε, του ηλίου. Το ίδιο στοιχείο πολλές φορές μπορεί να έχει διαφορετικά νετρόνια. Υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Έτσι, με πολλά διαφορετικά νετρόνια. Είναι όμως πάντα το ίδιο στοιχείο. Έχει την ίδια χημεία. Άμα κάνεις χημεία δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις. Γιατί έχει τα ίδια ηλεκτρόνια, κάνει την ίδια χημεία. Μόνο με βάση διαφορά μάζες μπορείς να το ξεχωρίσεις. Γιατί αυτό έχει τρία νουκλώνια, αυτό έχει τέσσερα. Μόνο έτσι, είναι πολύ δύσκολο. Έτσι, το ήλιο 3 είναι το πιο ακριβό πράγμα στον κόσμο. Να ξέρετε, άμα σας βρεθεί κανένα μπουκάλι ήλιο 3, μην το αδειάσετε. Κάνει κανένα χίλιες φορές πιο ακριβό από το χρυσάφι, κάτι τέτοιο. Για να σας δώσω να καταλάβετε. Έτσι. Και στο τέλος ήλιο 3 και ήλιο 3 αλληλεπιδρούν πάλι μες στο άστρο και φτιάχνεις ήλιο 4. Αν αθροίσεις όλες αυτές τις αντιδράσεις, δεν τις έχω όλες μαζί, ουσιαστικά 4 πρωτόνια καταλήγουν σε ένα πυρήνα ηλίου. Αυτή είναι, αυτός είναι ο κύκλος. Και παίρνεις ενέργεια 26 MeV. 26 εκατομμύρια λίμψη σε αυτό το κέρδος ενέργειας. Δηλαδή ο πυρηνικός αντιδραστήρας σύνδεξης που λέγεται ήλιος και η πρωτόνια. Όταν λέμε καίει με την έννοια ενώνει πρωτόνια, όπως κάθε να σου πω, όταν λέμε καίει, δεν ενώνεται με το οξυγόνο. Εδώ ενώνει πρωτόνια και φτιάχνει την πιο αστατή δομή ήλιο 4 και αυτό έχει ένα κέρδος ενέργεια 26 MeV που γίνεται θερμοκρασία γύρω-γύρω. Θερμοκρασία αυτή από τα 15 εκατομμύρια στο κέντρο του ήλιου διαχέεται και φτάνει στην επιφάνεια και στους 5.800 βαθμούς και ουσιαστικά έχει μια ζεστή μπάλα με 5.800 βαθμούς επιφανειακή θερμοκρασία και αυτό είναι που μας ζεσταίνει και δίνει ζωή στη γη. Επειδή γυρνάμε γύρω από αυτή την μπάλα που έχει επιφάνεια με θερμοκρασία 5.800 βαθμούς. Τόσο. Πάμε παρακάτω.
Αυτό είναι κύκλο πρωτονίου-πρωτονίου. Έχει και άλλου κύκλου πρωτονίου-πρωτονίου, δευτερεύοντε, που όλοι όμω ενώνουν τέσσερα υδρογόνα και φτιάχνουν ένα ήλιο. Δεν θα πω στι λεπτομέρειε. Σημασία είναι να καταλάβετε τα βασικά, να μείνει η γενική, έτσι, η βασική εικόνα στο νου σα. Το επόμενο βήμα, το οποίο θα έρθει σε 5 δισεκατομμύρια χρόνια στον ήλιο, αυτό που σα έλεγα πριν, και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, ασφαλώς, έτσι να ξέρουμε τι θα μα γίνει δηλαδή, είναι αυτή η αντίδραση που βλέπετε εδώ πέρα. Ήλιο 4 και ήλιο 4 να σα δώσει βιρύλιο 8. Η φύση ξέρει ότι είναι παράξενη. Ενώ υπάρχουν νουκλεών, ενώ υπάρχουν πυρήνες με ό,τι αριθμό νουκλεονίων θέλετε, για κάποιο μυστηριώδη λόγο δεν υπάρχει ούτε ένα σταθερό στοιχείο στον κόσμο που να έχει 5 νουκλεόνια. Δηλαδή, αν πάτε να ενώσετε υδρογόνο με ήλιο, δεν θα βγάλετε άκρη. 4 και 1, 5 δεν βγαίνει άκρη. Το χειρότερο, 4 και 4, 8 πάλι δεν βγαίνει άκρη κατά βάση. Το βιρύλιο 8 και αυτό δεν είναι σταθερό πυρήνες. Δηλαδή το 5 και το 8 είναι κενά στον πυρηνικό κόσμο. Δεν έχεις ούτε ένα ισότοπο που να έχει 5 ή 8 νουκλεόνια. Η φύση εδώ πέρα δηλαδή κάνει ένα λαιμό, να το πω πάλι, όπως και στην πρώτη ανέλεξη που είναι πολύ δύσκολη, έτσι και αυτή είναι δύσκολη με ποια έννοια. Το ήλιο 4 και ήλιο 4 δίνει βιρύλιο 8, αλλά αυτό σου πάει αμέσως πίσω και ξαναγυρίζει το ήλιο 4. Όταν όμως η θερμοκρασία πιάσει τα 100 εκατομμύρια και βάλει βαθμούς μες στον ήλιο, γιατί όταν φτιάξει το στο κέντρο του ήλιου, κάποια στιγμή το υδρογόνο θα τελειώσει και θα είναι όλο ήλιο. Αυτό το ήλιο δεν μπορεί να ενωθεί, πάει να ενωθεί το ήλιο με το ήλιο, εδώ πέρα κάνει βιρύλιο 8, αυτό γυρίζει πίσω. Δεν κερδίζει τίποτα. Χάνει. Το βιρύλιο 8 δηλαδή ενεργειακά δεν είναι πιο χαμηλά από αυτά τα δύο. Είναι λίγο πιο ψηλά. Καταλάβατε. Και να βγει την ενέργεια να το χτίσει, θα πα πιο ψηλά, θα γυρίσει πίσω. Τι κερδίζει. 15 εκατομμύρια, 20, 25, 30. Μία από τα ίδια συνέχεια. Όταν πιάσει τα 100 εκατομμύρια βαθμού, γιατί δεν εμποδίζει τίποτα τον ήλιο, πιέζει απ' έξω η βαρύτητα και η θερμοκρασία του κενού ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει. Αλλά δεν παράγεται ενέργεια από τίποτα για να το εμποδίσει αυτό το πράγμα, να εμποδίσει την κατάρρευση. Κάποια στιγμή στα 100 και εκατομμύρια βαθμού, όταν δημιουργείται αυτό το βιρύλιο 8, είναι τόσο μεγάλη θερμοκρασία και κινητικότητα εκεί πέρα μέσα, που καταλήγει να έχει, νομίζω, σε ισορροπία κάθε χρονική στιγμή μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο πυρήνα που πριν προλάβει να σπάσει για κάθε δισεκατομμύριο τέτοιων πυρήνων. Κάτι ελάχιστο δηλαδή. Και μπορεί όταν η θερμοκρασία είναι τόσο μεγάλη και η πυκνότητα τόσο μεγάλη να προλάβει να τον κοπανίσει και ένα άλλο ήλιο. Και ήλιο 4 και βίρυλιο 8 σου δίνει άνθρακα 12. Από αυτό το λαιμό, έτσι, το μποτιλιάρισμα της πυρηνικής φυσικής, παράγεται ο άνθρακα. Και αυτό θα αρχίσει να παράγει ο ήλιος μας μετά από 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό παράγουν αυτή τη στιγμή οι ερυθροί γίγαντες που βλέπουμε στο σύμπαν. Στον γαλαξία μας δηλαδή, γιατί παρά έξω λίγο δύσκολο να βλέπουμε ξεχωριστά άστρα. Και βλέπουμε και ξεχωριστά άστρα πια. Με τα καλά μας τηλεσκόπια. Έτσι λοιπόν αυτό το δεύτερο στάδιο, ας το πω, που είναι το άστρο γίνεται ερυθρός γίγας, και άμα είναι πολύ μεγάλο γίνεται ερυθρός υπεργίγας, και παράγεται αυτή η ενέργεια που κάνει αυτά τα άστρα να διαστέλνουν και να γίνουν τόσο τεράστια. Ο Μπετελγκέζ είναι, ξέρω εγώ, χίλιες φορές πιο μεγάλος από τον ήλιο μας. Αν ήταν ο Μπετελγκέζ στο θέση του ήλιου μας, θα σκέπαζε και τον Άρη μας. Τόσο μεγάλο θα ήταν. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο. Φτάσαμε δηλαδή σε κάποια άστρα που περπατάει αυτό το στάδιο, όπως πούμε. Έτσι δεν είναι. Ο ήλιος μας θα φτάσει σε αυτό το στάδιο και θα παράξει άνθρακα 12. Θα φτάσει σε αυτή τη φάση εδώ πέρα. Στη συνέχεια ο άνθρακας 12 με ένα ακόμα ήλιο μπορεί να φτιάξει και οξυγόνο. Το βλέπετε. Κάπου εδώ πέρα θα φτάσει ο ήλιος μας. Δεν θα προχωρήσει πιο πέρα. Γιατί. Γιατί η βαρύτητά του δεν είναι τόσο μεγάλη, με αποτέλεσμα όταν πια θα φτιάξει άνθρακα και οξυγόνο στο κέντρο του, δεν θα μπορεί να φτιάξει πιο βαριά στοιχεία. Η θερμοκρασία δεν θα ανέβει πια τόσο πολύ, θα φτάσει στο δισεκατομμύριο βαθμούς. Και θα καταρρεύσει σιγά σιγά ο ήλιος, έτσι. Θα χάσει κάποια μάζα από τα εξωτερικά στρώματα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όταν μεγαλώνει πολύ, ο ήλιος διαστέλνει και μεγαλώνει πολύ, τα εξωτερικά στρώματα απομακρύνονται από το ελεκτικό βαρυτικό κέντρο. Άρα η βαρύτητα κρατάει λιγότερο. Άρα αν η θερμοκρασία είναι μεγάλη, φεύγουν πιο εύκολα αυτά. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, ο ήλιος στέλνει ηλιακό άνεμο σε εμάς. Τι θα πει ηλιακό άνεμο, αέρα σε δοτικό μας. Όχι, στέλνει πρωτόνια. Που από την επιφάνεια τα εξωτερικά στρώματα της φωτόσφαιρας, έτσι, χάρη στη μεγάλη θερμοκρασία, φεύγουν. Και είναι αυτά που έρχονται και παράγουν το βόρειο σέρας, ας το πούμε. Έτσι, είναι σωματίδια από τον ήλιο αυτά.
διαμορφώνουν και το μαγνητικό πεδίο της γης. Άλλη ιστορία όμως. Ο ήλιος μας λοιπόν θα φτάσει εδώ πέρα, σε αυτή τη φάση, και μετά θα γίνει λευκός νάνος όπως. Σε πιο βαριά άστρα θα περπατήσει κι άλλο η πυρηνοσύνθεση. Θα φτιαχτεί από αυτά εδώ πέρα, από τα οξυγόνα, θα φτιαχτεί οξυγόνα, γιατί αυτή είναι νέο όπως βλέπετε εδώ πέρα, μαγνήσιο εδώ πέρα, βλέπετε έτσι. Μετά θα περπατήσει κι άλλο πυρίτιο, το πυρίτιο έχει 28 μικροόνια, το πιο βασικό του ισότοπο. Και δύο πυρίτια άμα τα ενώσεις φτιάχνουν νικέλιο 56 που θα καταλήξει σε σίδηρο 56 που είναι το πιο σταθερό στοιχείο στο σύμπαν. Πέρα γίνονται πολλά εδώ, πέρα έχεις μια σούπα που με πολλά υλικά σε θερμοκρασίες που είναι της τάξης των δισεκατομμυρίων βαθμών και χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Αλλά φτάσαμε μέχρι τώρα μέχρι το 26, μην ξεχνάτε, μέχρι τα 26 νουκλεόνια. Για να δούμε, έχει παρακάτω, γιατί είπαμε μέχρι τα 92 πρέπει να πάμε. Εδώ είναι οι τοπικές αναλογίες. Προσέξτε η άτιμη η φύση τι παιχνίδια κάνει. Το βλέπετε το πριονάκι. Ξέρετε το πριονάκι το πάνω κάτω αυτό. Αυτό το πράγμα έχει άρτιο αριθμό πρωτονίων. Αυτό περιττό. Αυτό άρτιο, αυτό περιττό. Αυτό άρτιο, αυτό περιττό. Αυτό άρτιο, αυτό περιττό. Ξέρετε τι αντικατοπτρίζει αυτό το πράγμα. Είναι το πλήθος των πυρήνων στον κόσμο. Βλέπετε ότι οι άρτιοι πυρήνες που έχουν άρτια πρωτόνια είναι πιο πολλοί από αυτούς που έχουν περιττά πρωτόνια. Είναι για κάποιο λόγο αριθμολογία, κάτι μαγικό. Όχι. Έχουν λίγο μεγαλύτερη ευστάθεια. Όταν είναι άρτιος αριθμός των πρωτονίων, ζευγαρώνουν τα πρωτόνια μέσα στον πυρήνα, έτσι και γίνεται πιο ευσταθής ο πυρήνας. Αν έχεις ένα ξέπαρκο, είναι πάντα λίγο λιγότερο ευσταθής. Και αυτό αντικατοπτρίζεται στις τοπικές τους αναλογίες. Δέστε πώς επιβεβαιώνεται η θεωρία από τις παρατηρήσεις. Είναι φοβερό. Εδώ είναι η φάση που το άστρο έχει γίνει ένα κρεμμύδι πλέον, έτσι. Στο κέντρο έχουμε ένα πυρήνα σιδήρου, που είναι στάχτη πια, δεν καίγεται άλλο αυτό το πράγμα. Και παρά έξω έχει το πυρίτιο, το μαγνήσιο, το νέον και ούτω. Βλέπετε, έχει γίνει σαν ένα κρεμμύδι. Εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο άστρο, έτσι. Στο κέντρο έχετε ένα πυρήνα που είναι σιδήρου πια και όλο σοπάει και μεγαλώνει. Και λέμε ότι είναι στάχτη πια αυτό. Δεν μπορεί να καεί. Γιατί? Γιατί ο σιδήρο είναι πιο ευσταθέ στοιχείο στο σύμπαν. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ευσταθέστερο με αυτό. Με τι να τον ενώσει. Αν πα να τον ενώσει με κάτι άλλο, θα φύγει δεξιά το σίδηρο που χάνει σε ενέργεια σύνδεση. Δεν έχει κέρδο. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα μπορεί να γίνει το εξή. Μπορεί να κάνει πυρηνοσύνδεση μόνο με νετρόνια. Είναι δύο διαδικασίε. Τι λέω ότι το χάρι δεν είναι σημαντικό να τι κουβεντιάσουμε δια μακρόν. Μόνο τη δεύτερη που κουβεντιάσουμε λίγο παραπάνω γιατί είναι εντυπωσιακή πραγματικά. Εδώ πέρα βλέπετε ότι έχετε τον Άργυρο. Κυκλοφορούν και νετρόνια μες στο παιχνίδι από διάφορες αντιδράσεις στη σούπα. Παίρνει ένα νετρόνιο αυτός. Με το παίρνει νετρόνιο γίνεται Άργυρος 109-110. Αυτός είναι ασταθής. Βλέπετε που δεν έχει χρώμα εδώ πέρα. Αυτό σημαίνει ότι είναι ασταθής. Τι κάνει τώρα για να γίνει ευσταθής. Μετατρέπει το νετρόνιο σε πρωτόνιο. Δηλαδή το νετρόνιο γυρίζει πίσω κατά ένα και τα πρωτόνια αυξάνονται κατά ένα. Το νετρόνιο σε πρωτόνιο επειδή διαγωνίζει πίσω. Πιάσατε. Και έγινε. Τι έγινε εδώ. Κάδμιο 110. Το κάδμιο 110 είναι ένα στοιχείο που είναι ευσταθές πολύ. Παίρνει κι άλλο νετρόνιο και αυτό ευσταθές. Παίρνει κι άλλο νετρόνιο και αυτό ευσταθές. Παίρνει. Φτάνει στο 114. Όλα είναι ευσταθή. Βλέπετε ότι μπορεί να έχει πολλά ισότοπα ένα στοιχείο. Για τον ίδιο αριθμό πρωτονίων μπορεί να έχει πολλά με διαφορετικά νετρόνια. Όταν θα φτάσει στο 115, μπαπ, ασταθές. Πάλι β' πλήν. Θα μετατρέψει νετρόνιο σε πρωτόνιο. Σιγά σιγά βλέπετε πως προχωράμε προς τα πάνω σε όλο και βαρύτερα στοιχεία με αυτόν τον τρόπο. Αυτό λέγεται S διαδικασία, slow διαδικασία, αργή. Γιατί όταν θα πάρει νετρόνιο αυτός ο πυρήνας και θα, μόλις θα τον διαδεχθεί ο ασταθής πυρήνας, θα μπορούσε κάποιος να πει τι μέλλον έχει αυτός ο πυρήνας, δε παιδιά. Θα πει κάποιος δύο τινά. Το ένα μέλλον που έχει είναι να πάρει κι άλλο νετρόνιο και να πάει εδώ. Μία επιλογή. Θα μπορούσε να το κάνει. Η άλλη επιλογή είναι επειδή αυτός είναι ασταθής εγκυρός, να κάνει την διάσπαση και να πάει εδώ πέρα. Τι θα προτιμήσει ο πυρήνας, τι θα απαντήσει ο άνθρωπος της κοινής λογικής, δηλαδή ο φυσικός. Θα πει, εξαρτάται από τη ροή νετρονιά σου. Αν τα νετρόνια σου είναι λίγα και αραιά, σιγά μην του έρθει κι άλλο νετρόνιο. Θα προλάβει να σπάσει και θα πάει εδώ. Αν τα νετρόνια σου είναι πολλά, και πολλά έτσι, θα του πέσει κι ένα ακόμα και θα πάει εδώ. Καταλάβετε τη διαφορά. Όταν τα νετρόνια είναι λίγα, το λένε αργή διαδικασία και πάει προς τα εδώ. Το πιάσαμε. Τόσο. Ανεβήκατε στο 80% της περιοχής τώρα και έχουμε εδώ λίγο δρόμο ακόμα, έτσι θα κρατήσουμε. Και εδώ είναι αυτή η διαδικασία που σας μπερδεύω, εντάξει.
Εδώ πέρα είναι όλοι οι πυρήνες που βλέπετε. Νετρόνια, πρωτόνια. Εδώ πέρα οι σταθεροί πυρήνες, έτσι. Και εδώ πέρα είναι η ραδιενεργία, αυτοί που έχουν πολλά νετρόνια και από πάνω αυτοί που έχουν πολλά πρωτόνια. Είναι τα διάφορα processes. Σας είπα για το S process τώρα. Τώρα θα σας πω για το R process. Για να δω αν έχω καλύτερη διαφάνεια. Έχω. Εντάξει, τώρα θα σας πω για το R process, το rapid process, το γρήγορο. Εδώ ξεκινάμε από ήτριο. Φανταστείτε ότι είστε σε μια κατάσταση, σε ένα άστρο που καταραίει. Τώρα σας λέω πώς γίνει η κατάρρευση ενός άστρου. Έχει και άλλους μηχανισμούς για διπλά συστήματα, δεν θα τους πούμε όλους. Θα πούμε για τη supernova τύπου 2 μόνο. Δεν θα αναπτύξουμε για τη supernova τύπου 1. Εντάξει, γιατί πρέπει να τελειώσουμε κιόλας. Τα άλλα θα τα πω του πρώτου. Λοιπόν, αυτός το μεγάλο άστρο που λέγαμε πριν, φτιάχνει στο κέντρο του σίδερο. Αυτός ο πυρήνας, η βαρύτητα όσο μεγαλώνει, πιέζει. Τι μπορεί να τον εμποδίσει? Τον εμποδίσει καταρχήν, αν θέλετε, η δομή της ύλης. Δεν θα σας βλέψω τώρα με την αρχή του Πάουλη, την απαγορευτική κτλ. Να εξηγήσω την πίεση της αρχής του Πάουλη, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι η δομή της ύλης τον εμποδίζει να καταρρεύσει, αλλά κάποια στιγμή αυτή η δομή σπάει αντίστασή της και ο πυρήνας καταραίει. Προσέξτε, έχει χώρο να καταρρεύσει ο πυρήνας? Σας θυμίζω ότι το άτομο είναι 100.000 και ο πυρήνας είναι ένα. Δηλαδή έχει πολύ κενό χώρο εκεί πέρα. Αν καταρρεύσω από την ατομική δομή στην πυρηνική, έχω χώρο να πέσω 99.000 στις 100. 99.999 μάλιστα στις 100. Πολύ χώρο έχω να πέσω. Στο σημείο εκείνο λοιπόν καταραίει αυτή η αντίσταση της δομής της ύλης, ας το πω, και το άστρο, ο κεντρικός πυρήνας καταραίει για να μεταβεί από την ατομική στην πυρηνική δομή. Είναι κατάσταση ελευθέρας πτώσεως σχεδόν και γίνεται με ταχύτητες, να μην σας πω, συγκρίσιμες με την ταχύτητα του φωτός. Τόσο τεράστιες και απότομες. Όπως πέφτει όμως η ύλη έτσι και καταραίει, έτσι, τα ηλεκτρόνια που έχεις γίνονται, συμπιέζονται πάνω στα πρωτόνια και εξαναγκάζονται με την ενέργεια που τους δίνει η βαρύτητα κατάρρευση να ενωθούν με τα πρωτόνια, παρότι ενεργειακά δεν συμφέρει, αλλά εδώ πέρα πληρώνει την ενέργεια η βαρύτητα. Έτσι, ενώνει τα πρωτόνια με τα ηλεκτρόνια και φτιάχνουν νετρόνια. Με αποτέλεσμα να καταλήξει να έχει ένα πυρήνα που διαλύεται αρχικά ο σίδηρος. Θα πείτε, παιδεύτηκε τόσο να το χτίσει το σίδηρο και τώρα τον διαλύσει, κέρδισε τόση ενέργεια για να τον κάνει σίδηρο. Αλλά τώρα πρέπει να την πληρώσει για να το σπάσει. Τον πληρώνει η βαρύτητα. Την πληρώνει η βαρύτητα την ενέργεια. Τον διαλύει τον σίδηρο στα εξών συνετέθει, τα ηλεκτρόνια τα συμπιέσει πάνω στα πρωτόνια και τα κάνει νετρόνια και καταλήγεται να έχει ένα κεντρικό πυρήνα που είναι κατά βάση μόνο ή κατά κυριότητα νετρόνια. Πάει ο νους μας τώρα πώς δημιουργείται το αστέρι νετρονίων. Πώς γίνεται να δημιουργείται το αστέρι νετρονίων. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται το αστέρι νετρονίων. Ποιο είναι όμως το αποτέλεσμα, ότι όταν η ύλη φτάσει στη συμπίεση της πυρηνικής ύλης, όπως πέφτει η ύλη επάνω και δημιουργείται ο πυρήνας των νετρονίων που είναι πια πυρηνική ύλη και δεν υπάρχει πια το ατομικό κενό, πέφτει η ύλη επάνω και είναι σαν να βρίσκει πάνω σε κάτι φοβερά σκληρό και αναπηδά. Οπότε λες, τώρα το άστρο θα σκάσει. Να σας θυμίσω ότι όταν ρίχνει μια μπάλα από εδώ και σκάει αυτή κάτω, όταν θα σηκωθεί πάνω, θα σηκωθεί λίγο πιο χαμηλά από εκεί που τη ρίξατε. Έτσι, δηλαδή τώρα το άστρο πέφτοντας, θα πήγαινε να σκάσει, δεν θα έφυγε φυσικά, με την ίδια ολική. Θα έκανε μερικές ανεπάσεις και θα κατέβαινε μέσα. Δεν γίνεται όμως αυτό και το άστρο σκάει, ξέρετε γιατί? Γιατί όταν ενώνεται το πρωτόνιο με το ηλεκτρόνιο και παράγει νετρόνιο, παράγει και ένα σωματίδιο που λέγεται νετρίνο. Σας έχω ξαναπεί ότι τα νετρίνα είναι σωματίδια που παρεμπιδούν τρομερά στην καρδιά. Η ύλη σχεδόν διαφανίσατα. Κάθε δευτερόλεπτο τώρα που μιλάμε περνάει μέσα από το σώμα του καθενός μας γύρω στο 1 τρισεκατομμύριο νετρίνα. Και δεν το καταλαβαίνει κανείς μας. Ολόκληρη η γη είναι διαφανή στα νετρίνα. Περνάει 1 δισεκατομμύριο για να αλληλεπιδράσει ένα. Κάτι τέτοιο σας δώσω να καταλάβετε. Τόσο ασθενική είναι η αλληλεπίδραση από την ύλη. Και όμως εκείνες τις συνθήκες της φοβερής πυκνότητας ενέργειας και πυκνότητας της ύλης, το 1/100 από αυτά τα νετρίνα που παράγονται στο κέντρο, καθώς πάνε να φύγουν, αλληλεπιδρούν με την ύλη την απ' έξω και μεταφέρουν την ορμή τους στα εξωτερικά στρώματα. Αυτό το 1/100 του νετρίνου που αλληλεπιδρά προσθέτει αυτή την επιπλέον ορμή στα εξωτερικά στρώματα και εκεί που πάει να σταματήσει το σκάσιμο του άστρου, του δίνει την ενέργεια για να εκραγεί εντελώς και να διασπείρει όλη την ύλη των εξωτερικών στρωμάτων
στον εσωαστρικό χώρο. Το διέλυσε το άστρο. Και μένει το αστέρι νετρονίων ή άμα η μάζα που θα μείνει πολύ μεγάλη θα καταρρεύσει και αυτό και θα γίνει μελανίου πύρου. Μέσα σε όλα αυτά, να σας πω ότι καθώς δημιουργούν όλα αυτά τα νετρόνια και μεγάλος αριθμός νετρονίων ακτινοβολεί τα εξωτερικά στρώματα του άστρου και συγγύρω ότι έχει μείνει έξω-έξω και των άλλων στοιχείων κτλ. Με αποτέλεσμα να έχει μια τρομακτική ροή νετρονίων, έτσι, που περνάει μέσα από όλα αυτά τα στρώματα και έχει πια μια τέτοια διαδικασία. Προσέξτε τη διαφορά από την προηγούμενη που λέγαμε, εκεί έπαιρνε ένα νετρόνιο και είχε τον χρόνο να γυρίσει πίσω, να το μετατρέψει μετά σε πρωτόνιο. Έπαιρνε δεύτερο, τρίτο, ξανά μετατροπή. Προσέξτε τι γίνεται εδώ πέρα, το ίδιο. Παίρνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 νετρόνια. Παπ, με τη μία. Όλα. Βλέπετε. Είναι τόσο τρομακτική η ροή που φτάνει και παίρνει πάρα πολλά νετρόνια το κάθε στοιχείο. Μετά τελειώνει η ροή νετρόνιων ξαφνικά. Το άστρο έχει σκάσει ήδη βρίσκεται στο μεσοαστρικό χώρο. Βρίσκεσαι με στοιχεία τέτοια. Εδώ ήτριο 196 που είναι εντελώς ασταθές. Τι θα κάνει αυτό, είναι στο μεσοαστρικό χώρο μόνο, θα αρχίσει να διασπάται. Θα μετατρέψει το πρώτο του νετρόνιο σε πρωτόνιο, έτσι. Άμα εδώ πέρα βλέπει ότι έχει ένα τυχερό και παίρνει και ακόμα ένα νετρόνιο που κυκλοφοράει ακόμα εκεί, γίνεται λουτέτσιο, εντάξει, μετά β' πλήν μετατρέπει νετρόνιο σε πρωτόνιο, χάφουμε. Β' πλήν εδώ, β' πλήν εδώ, β' πλήν εδώ πέρα, β' πλήν εδώ πέρα, καταλήγει σε χρυσό, εδώ πέρα πάνω. Βλέπετε. Αυτή είναι η λεγόμενη rapid process, η γρήγορη διαδικασία. Και γίνεται μόνο σε εκρηκτικά περιβάλλοντα με τρομακτικές ροές νετρονίων. Υπάρχει, το ξέρουμε γιατί βλέπουμε, δεν ξέρω αν έχω διαφάνεια κατά έλεγχο. Αυτά θα σας τα πω, είναι άλλη σουπερνόβα. Ακρίβεια δεν το έχω. Είχα φτιάξει μια ωραία διαφάνεια, δεν την έχω δει πέρα. Έτσι. Η ωραία διαφάνεια έδειχνε πως από τα. Πώς δημιουργούνται τα στοιχεία της ΕΡ διαδικασίας. Και με αυτόν τον τρόπο που βλέπετε εδώ πέρα, καταλήγει σε ένα στοιχείο εδώ πέρα. Έτσι. Αυτό το στοιχείο, αν υπάρχει κενό πίσω του, ας το πω, άμα το στοιχείο το επόμενο είναι ασταθές, είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να έχει. Ή αν το στοιχείο αυτό είναι ασταθές, είναι σίγουρο ότι αν αυτό το στοιχείο υπήρχε, θα μπορούσε και να πάρει ένα κενό και να γίνει τέτοιο. Έτσι δεν είναι. Αν δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο, είναι φανερό ότι αυτό το στοιχείο μπορεί να φτιάχτηκε μόνο έτσι. Αν υπάρχει αυτό το στοιχείο που παίρνει σε έναν τρόνι μπορεί να γίνει αυτό, τότε αυτό το στοιχείο μπορεί να έχει φτιαχτεί είτε με S διαδικασία, πήρε αυτό το στοιχείο, ένα τρόνι και έγινε αυτό. Αργή διαδίκηση. Από εδώ πέρα έγινε μέρα. Φτιάχνεται και με τους δύο τρόπους. Αλλά φανταστείτε ότι εδώ πέρα έχει κενό. Αν έχει κενό αυτό το στοιχείο, ασταθές, δεν υπάρχει δηλαδή στη χρήση, δεν μπορεί αυτό το στοιχείο να πάρει ένα τρόνι και να παράξει αυτό. Άρα αυτό το στοιχείο έχει παραχθεί μόνο με S διαδικασία. Έτσι λοιπόν έχουμε πραγματικά ισότοπα στη φύση που έχουν παραχθεί μόνο μια διαδικασία, άλλα που έχουν παραχθεί μόνο μια διαδικασία και άλλα που έχουν παραχθεί και με τους δύο τρόπους. Στον Παξέ ανθίζουν τα πάντα, όπως βλέπετε. Πάμε λοιπόν εδώ τώρα, για να δούμε, όχι η ώρα μας παιδί, δεν θα πάρουμε άλλο χρόνο. Δεν θα μιλήσω για τη σούπερνόβα τύπου ΙΑ, που είναι πολύ βασικό, αλλά μόνο αυτό είναι ένα μάθημα θα έλεγα. Θα σας δείξω μόνο εδώ πέρα από το χάρτη που δείχνει πώς δημιουργούν τα στοιχεία. Βλέπετε, το Big Bang είναι αυτό και αυτό. Στη συνέχεια από τα μικρά άστρα είναι στοιχεία σαν αυτό. Άνθρακας, άζωτο, οξυγόνο κλπ. Βλέπετε, αυτός ο πίνακας δείχνει το πώς έχουν φτιαχτεί διάφορα άστρα. Εδώ πέρα τα μπλε έχουν φτιαχτεί σούπερνόβες. Σύμφωνοι. Βλέπετε, είναι οι πηγές, ας το πούμε, πρώτοι οι τρόποι που έχουν φτιαχτεί τα διάφορα στοιχεία στο σύμπαν. Η Λίμπεμπέ που λέγαμε η αρτίστα έχει φτιαχτεί από κοσμικρές. Γιατί έχουν μικρές ενέργειες σύνδεσης και φτιάχνονται από τα κοσμικές ακτίνες. Χτυπάνε άζωτα, οξυγόνα, πιο βαριούς πυρήνες και τους πάνε, δημιουργούν λίθιο βερίλιο βόρειο. Βλέπετε διαφόρους τρόπους εδώ πέρα. Και εδώ πέρα στην τελευταία εικόνα θα σας δείξω τον τελευταίο σούπερνόβα που έγινε στο γαλαξία μας, μάλλον κοντά στο γαλαξία μας. Αυτό ήταν το σούπερνόβα του 1987, το 1987α. Ναι, φαίνεται εδώ πέρα ένα σούπερνόβα. Αυτό είναι ο σούπερνόβα 1987α που έγινε στο νότιο ημισφαίριο, που ήταν ορατός και ξαφνικά κάποιοι ανιχνευτές που παλεύαν να μετρήσουν διάσπαση του πρωτονίου. Το πρωτόνιο το θεωρούμε σταθερό, αλλά εμείς θέλουμε να μετρήσουμε μήπως τυχόν επειδή μου σπάει το πρωτόνιο. Έτσι είναι δύσκολα πειράματα αυτά.
αυτοί οι πυριαντιδευτές που ξαφνικά μέτρησαν 4-5 γεγονότα. Εκεί που μετράγανε ένα το μήνα, μέσα σε δευτερόλεπτα 4-5 γεγονότα. Ψαχτήκαν όλοι 4 ενημερωτές στον κόσμο, τι είναι κλπ. Και καταλάβαν ότι ήταν ένα σούπερνόβα που έσκασε και έστειλε μια τέτοια τρομακτική ροή νετρίνων. Που καθώς τα νετρίνα αυτά πέρασαν μέσα από αυτούς τους ενημερωτές, κάναν αντιδράσεις και το σήμα έμεινε και καταγράφτηκαν. Καταγράφηκαν περίπου 20-21 events, όπως λέμε, συνολικά στους ανοιχνητές αυτούς, και έτσι ξεκίνησε η εποχή της αστρονομίας μετρήνου, θα έλεγα. Αυτό που περνάω, ξέρετε, που έγινε στο μικρό νεύρος του Μαγκελάνου. Το μικρό νεύρος του Μαγκελάνου, ένας γαλαξίας ορατός από το νότιο ημισφαίριο, και λέγεται νεύρος του Μαγκελάνου, επειδή πρώτοι τον παρατήρησαν οι ναυτικοί που ήταν από τον Μαγκελάνο, είναι το μικρό και το μεγάλο νεύρος, και είναι στις 160.000 έτη φωτός περίπου. Δηλαδή είναι σε μια απόσταση μεγάλη, πολύ μεγάλη. Φανταστείτε ότι μετρήσαμε τα νετρόνα της 160.000 φωτός, φαντάστε τι θα γίνει να μας κάσει ο Μπετελγκέζ που είναι στα 500 έτη φωτός μόλις, έτσι. Η διαφορά είναι τεράστια. Έτσι λοιπόν, αυτό που βλέπετε τα δαχτυλίδια δημιουργήθηκαν από την ύλη που ακτινοβολεί, καθώς απομακρύνεται και φαίνονται αμυδρά και εδώ ένα δαχτυλίδι και ένα άλλο εδώ πέρα. Έτσι, αυτά είναι πιο άλλα άστρα φωτεινά στην περιοχή, που απομακρύνονται προς τα πάνω και προς τα κάτω. Ήταν ένας ερυθρός υπεργίγας αυτό το άστρο που έσκασε, ήταν ένα αρκετά μυστήριος σούπερνόβα και είναι, θα λέγαμε, ο πιο πρόσφατος που έχουμε, δεν είναι στον γαλαξία μας ακριβώς, είναι σε συνοδό γαλαξία του δικού μας, ας το πούμε, όπως είναι τα νεύτη του Μαγκελάνου. Περιμένουμε πολλά περισσότερα βεβαίως, να δούμε, έτσι, και για την πύρνο σύνθη και για το πώς δημιουργήθηκαν τα στοιχεία. Θα σταματήσω εδώ γιατί σας πήρα πολύ χρόνο, ήταν πάρα πολύ μεγάλη ύλη σήμερα του μαθήματος. Και αν έχετε ερωτήσεις, θα καλώ να τις απαντήσω. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους τον ανθρώπο εδώ πέρα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, εγώ σαν καταγωνιστή, οπότε το μόνο που μπορώ να... 85% πυρηνική φυσική βαρή. Είπαμε στην αρχή σχετικά με την ανθρωπότητα. Πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση που γράφουμε στην αγιαγραφή που διαβάζουμε πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, με τι τρόπο. Γιατί όπως λέτε, όλα τα στοιχεία τα έχουμε. Να το χρωστάω να το εξηγήσω, γιατί έκανα και αναφορά στον επίσκοπο του Άσερ που βρήκε τη δημιουργία του 4.004 π.Χ. Σάββατο απόγευμα στις 6 ώρες. Έτσι. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν ότι έχει δημιουργηθεί ο ήλιος, η γη με τον τρόπο που αναφέραμε πριν, είναι ένας πλανήτης η γη, έτσι. Να σας πω ότι αρχικά η γη ήταν αρκετά πιο θερμή, πολύ πιο ηφαιστή και εμείς, γιατί τα ραδιενεργά ήταν πολύ περισσότερα και ένα μεγάλο μέρος της θερμότητας της γης, ξέρετε, δεν οφείλεται απλά στην πίεση και τη βαρύτητα που θερμαίνουν το εσωτερικό της γης, οφείλεται και στα ραδιενεργά που είναι στο εσωτερικό της που διασπώνται και παράγουν και αυτά θερμότητα. Η μισή περίπου γεωθερμική ενέργεια προέρχεται από ραδιενεργά. Και πριν από 4 δισεκατομμύρια χρόνια ήταν διπλάσια αυτή η ενέργεια. Για να σα δώσω να καταλάβετε. Διπλανώ, όταν έχει διπλάσια ενέργεια θερμική στο κέντρο σου, είναι προφανές ότι θα έχει και πολύ πιο έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα. Σε περιοχές λοιπόν διάφορες, οι ωκεανοί υπήρξαν από κάποια στιγμή και μετά, έτσι. Σε περιοχές τέτοιες, να σα πω τη δική μου γνώμη λίγο πολύ και λίγο πολύ είναι η γνώμη της επιστήμης, αλλά δεν είναι και πολύ έτσι. Δεν ξέρω αν το αποδέχονται όλοι, εν πάση περιπτώσει. Η δική μου γνώμη, εν πάση περιπτώσει, απλή λέει ότι ξέρεις, έχεις ένα ανακάτεμα υλικών εδώ πέρα. Έχεις άνθρακα, έχεις οξυγόνο, έχεις υδρογόνο, έχεις άζωτο, έχεις όλα τα γνωστικά κτλ. Αυτά βρίσκονται και ανακατεύουν μεταξύ τους. Οι άνθρακες φτιάχνουν πολύ εύκολα τα πρωμόρια, φτιάχνουν κάποια στιγμή αμινοξέα. Έτσι. Τα αμινοξέα διάφορες είναι κάποιες ενώσεις, γουανίνη, κιτοσίνη, θυμίνη κτλ. Αυτά κάποια στιγμή φτιάχνουν δομές. Και κάποια στιγμή νομίζω ότι ίσως στο βάθος κάποιου ωκεανού, κοντά σε κάποια πηγή θερμότητας, όπου έχει σημασία η θερμότητα, για ποιο λόγο, γιατί όταν η θερμότητα είναι μεγαλύτερη, η κινητικότητα είναι μεγαλύτερη, άρα και οι χημικές αντιδράσεις είναι πιο γρήγορες. Σε ένα κρύο κόσμο, οι χημικές αντιδράσεις είναι πιο αργές. Αν μας πει κάποιος ότι αναπτύχθηκε ζωή σε ένα πλανήτη που η θερμοκρασία του είναι μείον 50 βαθμοί, δεν θα το πιστέψω. Ακόμα και αν πέρασαν 10 δισεκατομμύρια χρόνια από το που έγινε αυτός ο πλανήτης. Γιατί από τη χημική κινητική καταλαβαίνει για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να περάσουν 40% έχουν πιθανό. Έτσι, 50. Δεν γίνεται. Άρα η θερμοκρασία παίζει το ρόλο της. Απ' την άλλη μεριά η θερμοκρασία μπορεί να είναι πολύ μεγάλη.
Διότι άμα είναι υπερβολική, σπάνε οι μοριακοί δεσμοί και δεν μπορείς να κάνεις μεγάλες δομές, πολύπλοκες δομές. Η ζωή είναι αποτέλεσμα πολυπλοκότητος, λίγο πολύ. Άρα λοιπόν φτιάχνουμε τα αμινοξέα, κάποια στιγμή φτιάχνει για πρώτη φορά ένα συνοθήλευμα από αμινοξέα, από οργανικά, από υλικό κτλ. Που έχει την ιδιότητα να μεγαλώνει με συγκεκριμένο τρόπο και μετά να κόβεται στη μέση, να πολλαπλασιάζεται. Και μετά να ξαναμεγαλώνουν αυτά τα δύο. Και μετά να ξαναπολλαπλασιάζονται. Και ούτω καθεξής. Σιγά σιγά η εξέλιξη οδήγησε σε κάποιες δομές που φτάσαν να γίνουν αυτό που λέμε ένα κύτταρο, ένας μονοκύτταρος οργανισμός. Που είναι πολύ πιο περίπλοκο πράγμα, γιατί το κύτταρο έχει πυρήνα, μυτοκόνδρια και δεν ξέρω εγώ τι. Μονοκύτταρος οργανισμός. Οι μονοκύτταροι οργανισμοί σιγά σιγά φτάσαν να γίνουν δικύτταροι, πολυκύτταροι, πιο μεγάλοι. Κάποια στιγμή ένα ζωάκι. Όσο πας δηλαδή, όσο περνάει ο χρόνος, η εξέλιξη προχωράει και με βάση αυτή την αλληλουχία πραγμάτων και σε πολύ μεγάλες χρονικές κρίμακες πραγματικά, γιατί μιλάμε ότι εδώ άρχισε πριν 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Λογικά μέσα ωκεανός. Κάποια στιγμή κάποια διαμόντα βγήκαν και παράξω. Έτσι, κάποια παλίρια το άφησε σε κάποια πλευρά χωρίς, ας πούμε, πολύ νερό, επιβίωσε εκεί πέρα, κατόρθωσε να ζήσει, τελικά καλά είναι εδώ πέρα έξω, έμεινε έξω, βγήκε η ζωή από τους ωκεανούς. Και η ζωή αυτή εξελίχθηκε κάποια στιγμή. Και έφτασε σε κάτι που το ξέρουμε όλοι μας, που λέγεται δεινόσαυροι. Οι δεινόσαυροι κυριάρχησαν στη γη για 200 εκατομμύρια χρόνια. Το συγκρίνεται με τη δική μας περίοδο. Εμείς για πόσα χρόνια έχουμε ιστορία? 20.000 χρόνια, 5.000 χρόνια. Εγώ θα πάρετε εσείς 20.000 χρόνια. Πάρετε 200.000 χρόνια. Πάρετε και ανθρώπους του Νεάντα και ό,τι θέλετε πίσω σας. Έτσι, κάνετε τη σύγκριση με τα 200 εκατομμύρια χρόνια που κυριάρχησαν οι δεινόσαυροι στη γη. Και προσέξτε, εάν δεν έπεφτε εκείνος ο μετεωρίτης να καταστρέψει τους δεινόσαυρους, σιγά μην βγαίναν τα τροκτικά από τις τρύπες τους ποτέ για να σηκωθούν όρθια και να μεγαλώσουν, να γίνουν πιο έξυπνα, πιο δυνατά, πιο επιβιώσιμα, πιο το ένα, πιο το άλλο και να φτάσουν κάποια στιγμή να γίνουν πίθηκοι και άνθρωποι. Πριν 200 χρόνια δεν υπήρχαν δεινόσαυροι. Υπάρχουν κάποιοι στην Αμερική, ξέρετε, κάτι γνώσει που θεωρούν ότι οι δεινόσαυροι και οι άνθρωποι συνεπήρξαν. Όπως υπάρχει και η Flat Earth Society που κάποιο μαθητή το ανέφερε εδώ πέρα κάποια στιγμή. Πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη. Έτσι. Διάφορα ακούς. Αλλά πραγματικά είναι εκπληκτικό και αυτό είναι ένα μήνυμα ταπεινότητας για μας. Μην νομίζουμε ότι η εικόνα φτιάχτηκε για μας. Είμαστε μια μορφή της εξέλιξης. Αν σε άλλον πλανήτη έχει δημιουργηθεί ζωή, και έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι δεν μπορεί και κάπου αλλού να υπήρξαν αυτές οι συνθήκες, παρότι είναι τόσο ιδιαίτερες στη γη. Ξέρετε πόσο μας προστατεύει η ατμόσφαιρα. Φοβερά. Ξέρετε πόσο μας προστατεύει το μαγνητικό πεδίο της γης. Αν δεν είχαμε το μαγνητικό πεδίο της γης, ξέρετε τη ραδιενέργεια, τη δόση θα δεχόμασταν από τον ηλιακό άνεμο, από το άστρο που μας ζεσταίνει. Όλα τα πρωτόνια που στέλνει ο ήλιος κατά πάνω μας και θα μας πυροβολούσαν και θα σφάγαν τους μοριακούς μας δεσμούς, αποκλίνουν και φεύγουν γύρω-γύρω χάρη στο μαγνητικό πεδίο της γης. Δηλαδή η γη είναι ένας πολύ ιδιαίτερος πλανήτης. Πρέπει να τον προσέχουμε πάρα πολύ. Αλλά μέσα σε ένα σύμπαν που έχει δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων άστρα, που τα περισσότερα σχεδόν όλα έχουν και πλανήτες, καταφάσπασε ο διάολος το ποδάρι και θα υπάρχουν συνθήκες σε πολλούς από αυτούς ανάλογες με τη γη. Άρα και επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια φοβερή δύναμη αυτού που λέγεται ζωή, έτσι, είναι αποτέλεσμα των νόμων της φύσης. Είναι αποτέλεσμα της χημίας αρχικά σε ένα επίπεδο, μετά της μοριακής δομής που επεκτείνεται, η φύση πηγαίνει προς κάποια κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση που ενεργειακά τη συμφέρει. Αυτός ο νόμος είναι που τα κινεί όλα. Και αυτός όθησε και δημιούργησε τη ζωή. Αλλά δεν καθόλου μου τελειώνει ότι θα φτάσει στην νοημοσύνη όπως αυτά σε εμάς. Οι δεινόσαυροι δεν είχαν ανάγκη από νοημοσύνη. Είχαν κάτι δόντια, κάτι στόματα που πρόγανε και επιβιώνανε. Δεν ήταν ανάγκη να είναι και πολύ έξυπνοι. 200 εκατομμύρια χρόνια δεν εξελίχθηκαν τόσο. Ο άνθρωπος όμως εξελίχθηκε ταχύτατα. Σε μερικές χιλιάδες χρόνια δηλαδή. Έτσι, η νοημοσύνη του ανθρώπου εξελίχθηκε φοβερά γιατί δεν μπορούσε να επιβιώσει. Εμείς δεν επιβιώσαμε. Στον κόσμο των δεινόσαυρων, ένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να σκοτώσει ένα μαμούθ και να ζήσει μια ολόκληρη φυλή. Οι άνθρωποι μας πριν από 20.000 χρόνια σκοτώναν ένα μαμούθ και τρώγανε για 2 χρόνια. Επιβιώσανε. Αλλά όλα αυτά είναι μήνυμα ταπεινότητας για μένα. Έτσι. 200 εκατομμύρια χρόνια δεινόσαυρα. Και θα ήταν ακόμα εκεί πέρα. Αν δεν ερχόταν ένα αντικείμενο από
έξω από τη ζώνη του Κιού, επειδή από το νέφος του Ορτ, που είναι, ξέρω εγώ, τρομακτικά μακριά, αν κάτι, μια βαρυτική έτσι, ένα παιχνίδι της βαρύτητας, μια διαταραχή, δεν του άλλαζε πολύ να το στρίψει και να το οθήσει να το ρίξει πάνω στη γη, οι δεινόσαυροι θα συνέχισαν να κυριαρχούν, νομίζω. Δεν είναι. Γι' αυτό όταν λέει η Γραφή, οι ταπεινοί θα κληρονομήσουν τη γη, αυτό το παίρνει λίγο σοβαρά. Έτσι, ταπεινοί. Δεν είναι τυχαίο. Κάποια πράγματα παίρνουν σοβαρά ακόμα και από παντού. Ήταν δύσκολο το ερώτημα, αλλά ελπίζω ότι ψέματα θα το κάλυψε. Άλλο ερώτημα έχουμε. Σας πάω σε αυτό. Ήταν λίγο τρομακτικά, ε. Δεν πειράζει. Δεν είναι τόσο δύσκολο, σιγά πια. Για εσάς είναι. Αυτό είναι για το καλοκαίρι. Ειδικό για το καλοκαίρι, εντάξει. Να προετοιμαστείτε για την επόμενη χρονιά, έτσι. Να κάνουμε ένα κύκλο πυρηνικής φυσικής καθαρότητας. Ευχαριστώ. 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 Ήταν πυκνάρες.